Το οπτικοακουστικό υλικό που ακολουθεί περιέχει σκληρή γλώσσα, αναφορές στη βία, αναφορές στο αλκοόλ, στο χουλιγκανισμό, στη νύχτα και στην αλητεία. Το οπτικοακουστικό υλικό που ακολουθεί θα σας πάρει σε ένα ταξίδι στον χρόνο. Θα σας γυρίσει πίσω 20 και βάλε χρόνια. Το οπτικοακουστικό υλικό που ακολουθεί σε κάποιους από εσάς θα θυμίσει πολλά. Θα σας κάνει να νοσταλγήσετε. Θα σας κάνει να νιώσετε παιδιά. Σε κάποιους από εσάς θα επιβεβαιώσει τις ιστορίες που ακούτε για τα παλιά. Θα σας σοκάρει και θα σας κάνει να αναρωτηθείτε. Καθώς το ταξίδι συνεχίζεται, θα σας απαντηθούν ερωτήματα. Θα ακούσετε δηλώσεις που θα κλονίσουν τα θεμέλια των μεγαλύτερων σας πιστεύω. Και όταν αυτό το ταξίδι τελειώσει, θα πρέπει να πάρετε την απόφαση. Είτε είσαι heavy metalάς, είτε δεν είσαι. Είτε είσαι μέρος της ιστορίας, είτε όχι. Είτε το έχεις μέσα σου, είτε δεν το έχεις. Είτε είναι η ζωή σου, είτε όχι. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η έρευνά μας δεν εστιάστηκε μόνο στα ελληνικά συγκροτήματα και πώς αυτά κινήθηκαν και εξελίχθηκαν στον χρόνο, αλλά στην όλη κουλτούρα, πνεύμα και τρόπο ζωής που συνοδεύει αυτή τη μουσική. Συναντήσαμε και συνομιλήσαμε με άτομα από όλη την Ελλάδα. Άτομα που κάποτε παίζαν σε μπάντες και αποτελούν ένα ακόμα λιθαράκι στην ιστορία του ελληνικού heavy metal. Άτομα που ακόμα παίζουν σε μπάντες και ελπίζουν. Άτομα που ξέρουν, είδαν και στήριξαν όλους τους προαναφερθέντες στις ένδοξες στιγμές τους. Τα υπόλοιπα μετά. Blues, rock, ψυχεδελικό rock, hard rock είναι γενικότερα οι ρίζες του heavy metal. Είναι τα ακούσματα που είχαν, έστω και καθυστερημένα, όσοι ζήσαν τη γέννηση του heavy metal στην Ελλάδα. Αν φανταστείς ότι οι πρώτες μας επιρροές ήταν ας πούμε Rolling Stones και κάτι Zeppelin και κάτι τέτοια, φαντάσου κάποια εποχή που συζητάμε, έτσι. Deep Purple. Κλασικό rock, Bad Company, Gallagher, Θεός. Και από εκεί και πέρα ό,τι καινούριο έβγαινε και μας κόλλαγε. Το 1979 είχα πάει στο σπίτι ενός πολύ καλού φίλου. Αυτός ήταν φανατικός με Scorpions. Και μου βάλε και άκουσα η Trans, Virgin Killer, Love Some Crow. Και έκτοτε κόλλησα. Από τραγούδια των δεκαετιών του 50, του 60. Και τα καινούργια της δεκαετίας του 70. Ήταν να μιλάς μια εποχή του 80's που δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ή θα γινώσει ένα δίσκο ή μεταλλάς. Δεν υπήρχε επιλογή. Τους φλόρους τους βαράγαμε, οπότε εντάξει, πήγαμε τους άντρες. Πολύ γρήγορα όμως το heavy metal πήρε τη δική του πορεία και ανεξαρτητοποιήθηκε από τα προηγούμενα συγγενικά του είδη. Τη θέση των Rolling Stones και Led Zeppelin πήραν group όπως Black Sabbath, Chase Dio, Saxon, Iron Maiden. Η Iron Maiden, η Saxon, Judas Priest, Ozzy, Dio, Accept, Black Sabbath. Judas Priest, Maiden, Motorhead, τους Judas Priest, τους Iron Maiden. Κάποιες μπάντες που παίζανε λίγο πιο ποζεράδικα, δηλαδή τους Motley Crue, είτε τους Def Leppard. Iron Maiden, το Trust, θυμάμαι το Alice Cooper, πάρα πολύ καλά, και Guns N' Roses. Maiden, Priest, Accept, όλα αυτά τα μπάντες που ακόμα μέχρι σήμερα, ας πούμε, που
μεγάλες μεγαθύρια. Τότε ήταν και μόλις είχε αρχίσει και έσκαγε το thrash. Bay Area, ξέρεις, Metallica και όλα αυτά, στα γενοφάσκελ τότε αυτά τα πράγματα. Βγαίναν κάτι δίσκοι, Speed Kills και όλα αυτά που είχε κάτι επιλογές και όλα αυτά. Ήταν στα πρώτα πρώτα. Η Accept, η Scorpions, η Deep Purple, η Rainbow, η Iron Maiden, Ozzy, τα κλασικά. Το heavy metal ήταν γεγονός. Ήταν κάτι καινούριο και συνάμα ξενόφερτο. Καινούριο, ξενόφερτο, χαρακτηρισμοί που απευθείας έστελναν όσους το ακολουθούσαν στο περιθώριο. Η δεκαετία του 80 κουβαλούσε ακόμα χαρακτηρισμός τύπου γεγιές, μαλλιάς, διγκιντάγκας. Δηλαδή το μαλλί, το σκουλαρίκι, σκουλαρίκι, λες αγόρι μου. Μαλλί, σκουλαρίκι, γενικά ο τρόπος που φερόσουνα, που οι παρέες, όλα ήταν όλα κατακριτέα τότε για μας. Αλλά εντάξει, τι μας ένοιαζε μας. Εμείς να κάνουμε αυτό που γουστάραμε για ζωή. Θα κοιτούσαν λίγο μυστήρια, θα έλεγα. Γιατί τότε, επειδή και το είδος ήταν στις αρχές του και δεν υπήρχε πολλοί κόσμος που να τα ακούει, ήμασταν σαν τη μήκα μες στο γάλα που λένε. Κοίτα, ο heavy metal το 80 ήταν σίγουρα ο αλήτης, ο μαλλιάς, ο δαχτυλοδεικτούμενος από όλη την κοινωνία και επικράτησε για πολλά χρόνια αυτό. Στην Ελλάδα πάντα όποιος ασχολούταν με heavy metal γενικότερα, σε όλα τα παρακλάδια του ήταν στο περιθώριο και ήταν δαχτυλοδεικτούμενος. Ήταν καθαρά θέμα εμφάνισης πιο πολύ εκείνο, δηλαδή αν ακολουθούσες και το image στις όλες φάσεις, δηλαδή και μακριά μαλλιά, σκουλαρίκια, δερμάτινα και όλο αυτό το όλο κόλπο. Ναι, ήταν λιγάκι περιθώριο η φάση, γιατί ήταν κάτι και πολύ φρέσκο, ρε παιδί μου, για την ελληνική κοινωνία και ναι, σε βλέπαμε περίεργο μάτι. Και αυτό το καταλάβαμε όλη η δικιά μου γενιά, ας πούμε, που ξεκίνησε να ακούει αυτό και να συχνάζει στα συγκεκριμένα μέρη, λίγο μετά, μάλλον λίγο πριν το 84. Τότε η περιβόητη αλλαγή του Παπανδρέου. Πριν υπήρχε αυτό το καθεστώς, το δεξιό εντός εισαγωγικών, το οποίο σε εμάς ήταν πολύ έφυτο. Υπήρχε δηλαδή ένα ιδεολογικό υπόβαθρο εκείνη την εποχή. Εμείς είμαστε ενάντια, ας πούμε, στους αστυνομικούς, ενάντια σε όλα αυτά. Πολλοί κυνηγοί, ο μαλλιάς, ο ναρκωμανής, ο αλήτης, ο χούλιγκαν. Ήταν πρωτόγνωρο τότε και όλοι το είχαν συνδυάσει με τη βία. Δηλαδή αυτός που άκουγε heavy metal μουσική είχε ένα είδος ντυσίματος ή το μαλλί, γενικά το image του ήταν τέτοιο που προξενούσε αποστροφή. Θεωρήθηκε ότι ήταν μια τότε κατάσταση βίαιη, ότι ξεκινούσαν, ας πούμε, κυρίως άτομα να ακούνε περιθωριακά, άτομα τα οποία προωθούν τη βία, την αναρχία, κάτι τέτοιο. Γιατί είστε σήμερα εδώ? Όχι για να δω τα μούτρα σου. Όταν γίνονται επεισόδια, κατά τη γνώμη σας, πού συνήθως? Στην αστυνομική ιδέα του κράτους. Πιστεύεις ότι φαίνει η αστυνομική? Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να ερχόμαστε χώρα να διασκεδάζουμε και βλέπουμε αστυνομίες. Οι διοργανωτές έτσι γίνεται πάντα, πιστεύω. Δηλαδή ότι μας ομπάρουνε να μην γίνονται συναυλίες. Υπήρχε μεγάλη ταύτιση του heavy metal με τον χουλιγκανισμό. Φοβερή ταύτιση. Φοβερή ταύτιση. Δηλαδή, όσοι ακούγαν heavy metal ήταν κατεξοχήν κατά ένα ποσοστό της τάξης του 90% και χουλιγκαν. Δηλαδή, στα γήπεδα. Επισόδια με ματ, με αντιπάλους φιλάθλους. Και υπήρχε το περιθώριο. Πολύ έντονο. Το βίωνες. Σε όλες τις εκδηλώσεις. Μετά το match και φυσικά μετά από τα επεισόδια, η εκτόνωση συνεχιζόταν στα rock metal clubs της Αθήνας. Τα club ήταν χωρισμένα κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, σε club Ολυμπιακών ή Παναθηναϊκών κλπ. Η χωρίς ανάσα ήταν των Ολυμπιακών, ας πούμε. Πήγαινα στη Rainbow, πήγαινα στην Ombre, στο Χωρίς Ανάσα. Το Μπόμπις που το είχαμε κάνει εμείς ροκάδικο, γιατί το μαγαζί ήταν ταβαντουμπάδικο και μπήκαμε μέσα και έγινε ροκάδικο.
υπήρχε ο Άρης πολύ παλαιότερα, από εκεί σχεδόν ξεκίνησε όλη η ιστορία, από τον Άρη στην Πλάκα, ήταν το πρώτο ροκάδικο. Εκεί φημολογείται ότι έχει έρθει και ο Μικ Τζάκερ. Τώρα σου λέω δηλαδή για στιγμές οι οποίες ήταν επαναστατικές για τα ελληνικά δεδομένα, και όχι μόνο τα αθηναϊκά. Έστω και στην επαρχία, ακόμα στην πόλη μου, στην Κομοκινή που ζούσα εγώ, είχαμε μαγαζιά να ακούμε μεταλ μουσική. Και γινόταν και συναυλίες και μάζευαν πολύ κόσμο. Υπήρχε τότε στη Νίκαια ένα υπόγειο μεταλ, το πρώτο που έπαιζε βίντεο, το Victoria, το οποίο έπαιζε από 70s, hard rock και αυτά, και έφτανε μεταλ μέχρι Iron Maiden. Και όσο προχωρούσε η μουσική σκηνή, ακολούθηκε πιο σκληρά. Υπήρχαν πολλά συνοικιακά μαγαζιά τότε που παίζαν τέτοια μουσική. Εγώ είμαι από την Λιούπολη, θυμάμαι, υπήρχε η Best, υπήρχε η Doors, και αυτό ήταν σε όλες τις περιοχές. Υπήρχαν συνοικιακά μαγαζιά που παίζανε rock και heavy μουσική. Όπου έπαιζε heavy metal πηγαίναμε δηλαδή. Βέβαια, μερικές φορές το μάτς σε αυτά τα μαγαζιά συνεχιζόταν. Είχε γίνει και το συμβάν στην Όμπρε, όπου έκλεισε μετά από μαχαίρωμα. Για τα μαχαιρώματα στην Rainbow είχαν γίνει πολλά. Κάποια μέρα άρχισαν και πέσανε κάτι μπουκέτα, αλλά στα χέρια κρατάγανε τούβλα οι άνθρωποι. Μιλάμε, έφευγε τούβλο σε μούρι και γινόταν αυτοδόμος. Ήταν η εποχή που είχε κηρύξει τον πόλεμο στους και καλά αναρχικούς ο Αττικάρχης του Αρκουδαίας. Λοιπόν, ένας απερίγραπτος τύπος που ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας τότε, και ήταν πάρα πολύ δυσκολο να μπουκάρει η αστυνομία. Έφυσκαν να βρίσκουν από ναρκωτικά μέχρι σουγιάδες με χιλιάδια πράγματα και το μαγαζί να κλείνει μέσα στην αυγή. Μια ακόμη σημαντική δραστηριότητα των μεταλλάδων ήταν η συλλογή δίσκων. Πόσο εύκολο όμως ήταν να βρεις υλικό εκείνες τις ημέρες και πού? Αρχικά ήταν τα τοπικά, ξέρεις, τα συνοικιακά δισκάδικα, που και εκεί όμως είχαν όλα ένα πακό δισκάκια, τα είχαν, οπότε είχες να πάρεις κάποια πράγματα. Και μετά ανακάλυψα την Αθήνα και καταστράφηκα. Δισκάδικα Rock City, βασικό, Happening και δισκάδικο της Αθηνάς. Αλλά υπήρχαν και τα συνοικιακά. Κάθε περιοχή τότε είχε δισκάδικο που είχε καλό metal τμήμα, εάν δεν ήταν καθαρά metal. Το Happening, από ό,τι θυμάμαι, μπορούσες να κάνεις και με μια καρτούλα ειδική, ας πούμε, μπορούσες να πάρεις και κάποιες βιντεοκασέτες, να γράψεις το όνομά σου με έναν κωδικό, πρωτόγωνα λίγο πράγματα, αλλά όμως ήταν αρκετά αυθεντικά. Δισκάδικο της Αθηνάς έβρισκες περισσότερο άλμπουμ, τα mainstream σίγουρα όλα της εποχής εκείνης, αλλά και άλμπουμ τα οποία ήταν λίγα και πιο underground. Το heavy metal λοιπόν χαράζει το δικό του μονοπάτι στις καρδιές των Ελλήνων. Κερδίζει όλο και περισσότερο κόσμο, και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο κυριολεκτικά στην Ελλάδα, ας πούμε, ήταν η Εξάγγελη. Το οποίο το είχε ένας φαν του είδους, ο Ανδρέας. Το ξεκίνησε σαν ένα δισκάδικο παύλα είδη δώρων για όλα τα γούστα, και κάπου στο 86-87, όταν, όπως είπαμε, την έκρηξη αυτή του heavy metal, το γύρισε σε καθαρά heavy metal δισκάδικο, το οποίο μάζευε μια... εκεί μαζευόταν ο, ας το πω, πυρήνας του καθαρού heavy metal της πόλης. Το άνοιξα το 85, και βέβαια στην αρχή είχε διάφορα είδη μέσα, το έκανα μια ανακατασκευή εκεί, το έκανα μόνο heavy metal. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη είναι σίγουρα το πρώτο μαγαζί που είχε μόνο heavy metal. Τότε κατεβαίναμε, θυμάμαι, Θεσσαλονίκη, υπήρχε ένα μαγαζί το οποίο είχαμε δει τις πρώτες κασέτες Maiden, όπου βλέπαμε σε σκαρκάλια και νεκροκεφαλές, μπαίναμε. Όπως στην εποχή μας λέμε ότι κατέβασα ένα άλμπουμ από torrent, ή λέμε κάψε μου ένα συντάκι με τα MP3 σου, έτσι και τότε ο ένας έγραφε κασέτες στον άλλον και ο άλλος στον παράλληλο και ούτω καθεξής. Αυτή η κίνηση ονομαζόταν tape trading. Ναι, το tape trading ήταν πολύ διαδεδομένο τότε. Tape trading καταρχήν θεωρείται, και όταν αρχίζεις με ένα φίλο σου ότι ανταλλάσσεις τις πρώτες κασέτες που έχεις όπως και αυτός, και έτσι κάνεις συλλογή σου μεγαλύτερη, αλλά μετά και με το εξωτερικό
με live συναυλίες, ηχογραφήσεις και καθώς και demo. Μέσω του tape trading καταλαβαίναμε, ας πούμε, πόσο μικρό είναι το κύκλωμα, γιατί αυτά που έγραφα εγώ σε κάποιον μπορεί μετά από ένα μήνα να συζητούσα με κάποιον άσχετο και να το είχε και αυτός από τη δική μου κασέτα που την είχε αντιγράψει από άλλο ένα άσχετο που δεν τον γνώριζα εγώ. Θυμάμαι με τον εαυτό μου να ανταλλάζει κασέτες με συγκροτήματα του εξωτερικού και με ανθρώπους από το εξωτερικό. Τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ να υπάρχει αυτή η άμεση πρόσβαση. Και θυμάμαι ότι ψάχναμε έτσι αναγωνίως να βρούμε κάποιες διευθύνσεις συγκροτημάτων από κάποια φάνηση του εξωτερικού ή κάποια φάνηση ελληνικά, να του στείλουμε κασέτα με το IRS αυτό το reply coupon του International. Μερικοί ήταν ρηπόφ, θα τρώγαν τα λεφτά. Ακόμα μας περιμένουμε κασέτες, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων είχε τη φάση του. Τότε πάρα πολύ με demo, με αντιγραφές. Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ καταρχήν να μπορείς να έχεις αυτή την ευκολία. Αν ήθελες να παραγγείλεις ένα δίσκο, ας πούμε, Ligi Lord ή ένα Air Apparent, έπρεπε να πας στο λιμάνι, να περιμένεις να σου κάνει κάποιος ναυτικός και αν έχει συνάλλαγμα, να το βάλεις κρυφά μέσα σε γράμμα, να το στείλεις, να φτάσει, να στο στείλουν πίσω. Δηλαδή η μαγεία αυτή της αναμονής του ένα μήνα πιστεύω δεν ανταλλάζεται με χίλιους δίσκους τζάμπα να σου δίνω από το ίντερνετ. Αυτό δηλαδή είναι το μόνο που πάντα λέω στους μικρούς, ότι αν δεν νιώσεις αυτό, ας πούμε, δεν μπορείς να καταλάβεις τη φλόγα του metal. Ίσως γι' αυτό και έχει χαθεί λίγο σήμερα. Καταρχήν, όταν έστελνε συστημένο, έπρεπε να είναι ανοιχτό για να δούνε τι έχεις μέσα και απαγορευόταν να στείλεις λεφτά. Οπότε ψάχναμε τρόπους πώς θα βάλουμε, πώς θα κρύψουμε τα λεφτά καλύτερα, ώστε να μην τα δει η ταχυδρόμος, ξέρω εγώ, αλλά να πάνε κιόλας με συστημένο, ώστε να μην έχεις τον κίνδυνο να χαθούν. Κλασική τρόπη ήταν με την κασέτα. Προτιμούταν ο Ράξ Πετράκης που είχε διπλό χαρτί μέσα. Έγραφες τα τραγούδια, δίπλωνες το χαρτί και ενδιάμεσα έβαζες και τα λεφτά. Χαρτάκια στο φάκελο, το σταύρωνες και περίμενες απλά. Και επίσης η δικιά μου πατέντα, που είμαι πολύ περήφανος για αυτή, είναι η βιντεοκασέτα. Το οποίο είναι ότι έπαιρνες μια βιντεοκασέτα, την ξεβίδωνες κανονικά και αφόσον την ξεβίδωνες, έβαζες ένα σημείο μέσα στο κέντρο της βιντεοκασέτας τα λεφτά, τα έβαζες και με ένα χαρτάκι γύρω-γύρω και με ένα σελοτέιπ. Ξανάκλεινες τη βιντεοκασέτα, η βιντεοκασέτα έπαιζε κανονικά, οπότε ήταν σχεδόν απίθανο να ανοιχνευτεί. Μάλιστα, μια ιστορία σχετική με αυτή που έχει πολύ πλάκα είναι ότι έστειλα κάποια λεφτά έτσι, και όχι πολύ παλιά, αυτό είναι πριν 5 χρόνια περίπου, σε έναν Βέλγο ή Ολλανδό, δεν θυμάμαι, που είχε πολλά λεφτά μέσα, γύρω στα 1000 ευρώ. Και του στείλα έτσι τα λεφτά και μόλις τα πήρε, μου έγραψε κατευθείαν email και μου λέει: φίλε, άστα μουσια και αυτά. Ήμασταν μπροστά 4 άτομα όταν την άνοιξα τη βιντεοκασέτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Την άνοιξα, την έψαξα και του έγραψα πίσω: φίλε, πρέπει να ξεβιδώσεις τη βιντεοκασέτα και να δεις μέσα. Και μετά ο τύπος τρελάθηκε. Μου έστειλε ένα mail που λέει: ας σε κεράσω μπύρες και τέτοια. Η πληροφόρηση του μεταλλά όσο αφορά συναυλίες, νέες κυκλοφορίες και γενικότερα heavy metal δρόμενα, αν δεν γινόταν από στόμα σε στόμα, γινόταν από το ραδιόφωνο και κάποια έντυπα. Ραδιόφωνο Κάργα, ραδιόφωνο, γιατί εκείνο ήταν το θέμα. Εκπομπές, τότε ήταν κάτι του Πετρίδη, κάτι, πώς τα λέγανε εκείνα πάνω. Τότε θυμάμαι πηγαίναμε για μπάνιο στη θάλασσα και κουβαλάγαμε τραγιστοράκια και είχε κόντρες ο Πετρίδης μεταξύ, έβαζε δηλαδή μια μπάντα, έβαζε ας πούμε Grand Funk με Uriah Heep και έλεγε: τηλεφωνείτε στο σταθμό για το ποια μπάντα γουστάρετε και όποια κέρδαγε έπαιζε την επόμενη μισή ώρα, ξέρω εγώ. Χαμός, έτσι, ωραία πράγματα, ναι. Έτσι που λες, τέτοια ακούγαμε, αβέρτα. Εγώ άκουγα τουλάχιστον στο ράδιο τον Πετρίδη, ο οποίος ήταν κορυφή στη μουσική. Το pop και rock είχε κάνει κάποια στιγμή heavy metal και περνούσε κάποια πράγματα, αλλά ήταν τα πολύ εμπορικά. Δηλαδή τα πολύ γνωστά μάλλον. Δηλαδή Iron Maiden, Scorpions, Gary Moore, Malmsteen κτλ. Το Metal Hammer βέβαια. Δεν υπήρχε ένα περιοδικό ήταν. Το heavy metal που μετά έγινε Metal Hammer γιατί συμφωνήθηκε με το γερμανικό Metal Hammer που ήταν ας πούμε δυνατό εκείνη την περίοδο. Αργότερα έκλεισε το γερμανικό, το ελληνικό δυστυχώς παραμένει. Εκτός όμως από τα προαναφερθέντα έντυπα ευρείας κυκλοφορίας,
υπήρχαν και κάποιες προσπάθειες οπαδών του metal για την κυκλοφορία ανεξάρτητου τύπου, τα λεγόμενα fanzines. Τα οποία ήταν εναπόκειτο, ας πούμε, στην καλή διάθεση, το πάθος και την δίψα για γνώση και για να μάθει κανείς το χώρο περισσότερο του καθενός για να ψάξει και λίγο περισσότερο. Υπήρχε, ας πούμε, το Great Thunder που μου άρεσε πάρα πολύ εμένα, ένα fanzine από την Άνδρο του Βασίλη του Μαλταμπέ. Αλλά υπήρχαν και πολλά άλλα από Θεσσαλονίκη, από Πελοπόννησο, από Στερεά Ελλάδα, από Ήπειρο. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι που ασχολιόντουσαν βέβαια με προσωπικά έξοδα. Σίγουρα αληθινές προσπάθειες και ήταν τότε ακόμα πιο δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο για ένα φάνζιν να κυκλοφορήσει τότε. Λόγω τεχνολογίας, λόγω της πληροφορίας και όλα αυτά. Ακόμα και για να το φτιάξεις, μιλάμε για φάνζιν που ήταν γραμμένα στο χέρι, ούτε καν σε γραφομηχανή. Υπήρχαν πάρα πολλά fanzine που βγαίνουν και πιο παλιά το thrash metal που έγραφε και ο Legal Fox τότε. Έβγαζε ο Βενέρης, ας πούμε, δικό του fanzine που ήταν το Metal Hammer. Είχε πολλά, δηλαδή όποιος ήθελε να μάθει και να χωθεί στο underground έπαιρνε fanzine. Όποιος ήθελε να είναι, ας πούμε, στο χώρο όπως και σήμερα του mainstream, το Metal Hammer και μόνο. Όσο το heavy metal τραβούσε κόσμο, ήταν σειρά των εταιριών να εκμεταλλευτούν το γεγονός και δειλά-δειλά να γίνουν οι πρώτες μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα. Θυμάμαι το πρώτο μου live δεν ήταν heavy metal. Το πρώτο μου live ήταν στους Cure. Είχα πάει στο Sporting. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο heavy metal γιατί ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ένα ξένο συγκρότημα από Βρετανία, έρχεται να επισκεφτεί τη χώρα μας και τα λοιπά. Πολύ ξύλο, με ντούμπικα, δεν θα θυμάμαι. Το 86 είχα διαβάσει ότι ερχόντουσαν οι Σάξον, αλλά ήμουν πολύ σπόρο για να πάω. Μετά το 87, μετά να δάξω κάτι στην Black Sabbath και Blue Easter Cult σε ένα καλοκαίρι. Όπου η συναυλία του Black Sabbath δεν έγινε ποτέ, δηλαδή κατ' ουσίαν, δεν ολοκληρώθηκε, παίξαν 6 τραγούδια. Μπήκαμε μέσα, τη δείξαμε τη θέα 13 μέσα στο κήπεδο για πάνω να τους δούμε. Αϊόμι, Τόνι Μάρτιν και τα λοιπά, ο Μπάτλερ. Αϊόμι και Μπάτλερ από την παλιά σύνθεση. Και στράβωσε ο Αϊόμι ότι θα γίνουν επεισόδια γιατί τον πιάναμε, είχαμε ανέβει πάνω στη σκηνή. Δηλαδή ασύλληπτες καταστάσεις. Ασύλληπτες καταστάσεις. Και φοβήθηκε ο Αϊόμι. Φοβήθηκε και παίξανε το Paranoid και τέλος. Κοίτα, από παλιές συναυλίες σίγουρα το 88 η Iron Maiden στο γήπεδο Σάξ στη Φιλαδέλφια. Η πρώτη μου συναυλία ήταν το νομίζω το 89-90, Alice Cooper στη Λεωφόρο. Επίσης πολύ καλό live ήταν Rage Run Wild. Δεν θυμάμαι τώρα, έχω προλογίες να σου πω τα αλήθεια, δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν 89. Τα live όμως αυτά δεν ήταν αρκετά για να χορτάσουν τους Έλληνες και μεταλλάδες. Την υπόλοιπη ενέργειά τους εκτόνωναν στα live ελληνικών συγκροτημάτων. Συγκροτήματα που αποτελούσαν την ελληνική metal σκηνή. Μια σκηνή που δημιουργήθηκε σχεδόν αμέσως με την εμφάνιση του metal στην Ελλάδα. Καλά Vice Human, έτσι. Να λέμε. Έπαιζα σε διάφορες μπάντες, που πιτσιρικάς, από 7 χρονών έπαιζα κιθάρα. Κατάλαβες, έπαιζα ροκ σε διάφορα σχήματα, όχι δικά μου. Από το 82 και μετά αποφάσισα να ασχοληθώ με το metal και να φτιάξω δικό μου συγκρότημα. Ήταν ένα single του 1974, The Sun of Greece, οι οποίοι παίζανε hard rock με ελληνικό στίχο, ο Ληστής και ο Φωνιάς λεγόταν αυτό το συγκλέγι, και ήταν από Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το πρώτο άκουσμα, ας πούμε, από ελληνικό rock, θα έλεγα, όχι αμίγος metal. Μετά ήταν η Heaven and Hell, οι οποίοι για κάποιο λόγο διαλύσαν και κανένας δεν έχει μάθει ακόμα. Γιατί? Ήταν η Heaven and Hell, πιο παλιοί λιγάκι, κανένα χρόνο πιο πριν, με τον Μιχάλη που ήταν φίλος μου, αλλά αυτοί δεν παίζανε, παίζανε διασκευές στο Σάμπαθ. Ουσιαστικά δεν κάνανε και τίποτα, βασικά γι' αυτό διαλυθήκαν. Γιατί παίζανε διασκευές στο Σάμπαθ, δικά τους κομμάτια ήταν followers που βγάζανε, δεν λέγανε και τίποτα. Λοιπόν, κατάλαβες και υποχρεωτικά το διαλύσαν το συγκρότημα. Το κατάλαβε και ο ίδιος ο Μιχάλης και τα παράτησε. Αφού δεν είχε κομμάτια, δεν μπορούσε να παίζει μια διασκευή στο Σάμπαθ συνέχεια. Είχαμε κάνει και συναυλίες μαζί. Τότε κάπως πιο γνωστά ονόματα ήταν η Spitfire, η Rust. Εμφανίστηκαν στη σκηνή τον Νοέμβρη του 86. Η παρουσία τους στο χώρο μέχρι σήμερα υπήρξε έντονη. Ιδιαίτερα μέσα από τις συναυλίες τους.
συναυλίες που από πλευράς οργάνωσης ήταν σε υψηλό επίπεδο, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον, και αποτέλεσαν πρότυπο αλλά και μέτρο σύγκρισης για άλλες προσπάθειες. Μπαίνουν στο στούντιο τον Ιούνιο του 88 για να παραμείνουν εκεί 17 συνεχόμενους μήνες. Καρπός της προσπάθειάς τους αυτής, το Shoot Them Higher, από το οποίο και θα ακούσουμε 3 κομμάτια. Μετά η Θάνατος που γίνανε τα Nigel Foxes. Πάρα πολλά όσο αφορά το underground. Καλά, η μέγιστη γκρουπάρα για μένα, ας πούμε, που τρελόμουν ήταν η Deceptor, που δυστυχώς δεν κάναν τίποτα, ας πούμε. Φυσικά η Βαβέλ, Northwind, η Σάρισα ήταν τα πιο hit εκείνης της εποχής. Να σου πω, ας πούμε, αρχίζοντας από Douglas, ας πούμε. Douglas, οι οποίοι εμείς αρχίσαμε σαν Foxes κάποτε. Εμείς αρχίσαμε σαν Foxes και από τους Foxes πάσαμε και γίνανε οι μισοί, συνεχίσαμε για Spitfire και οι άλλοι μισοί πήγανε Douglas. Τα live συνήθως, κοίταξε να δεις, γινόντουσαν με ομαδικά group, κάτι δηλαδή που συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή μαζεύονταν 5-6 group, βρίσκανε ένα χώρο, συνήθως κάποιο σινεμά, το Maxim για παράδειγμα θυμάμαι. Στο Βάι Σούμαν παίξαμε στη Σοφίτα το 83. Εγώ ο Γεραρής και μπάσο έπαιζε ο Μίμης, ο Πικέας. Τότε δεν υπήρχαν πολλά live, υπήρχε πίνακα live. Αλλά εμείς είχαμε αποφασίσει από την αρχή να μην κάνουμε φτηνά live σε κλαμπάκια και τέτοια. Πήγαμε σε μεγάλες συναυλίες διοργανώσεις. Δηλαδή το πρώτο live που κάναμε στην αυτοκίνηση, μετά Κλάδι το C2, μετά Λαμαβούνια. Ήταν πολύ σπάνιο να βρεις live με καλό ήχο. Γιατί οι ηχολήπτες της εποχής εκείνης δεν ήταν εξοικειωμένοι με το metal, με το σκληρό ήχο. Φέρνανε δηλαδή ηχητικά που αντιστοιχούσαν σε ένα πανηγύρι. Και έπρεπε εσύ με αυτά τα ηχητικά να παίξεις το ακραίο, το στακάτο, το metal. Πράγμα αδύνατο. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια γινότανε, ο κόσμος φερνούσε καλά, χαβαλέ. Περισσότερο ήταν τόπο συνάντησης. Μαζευόταν κόσμος και γούσταρε, αλίμονο, αφού υπήρχε δίψα. Αλλά δυστυχώς γινόντουσαν και μικροεπισόδια, κάποιες καταστροφές και αυτά ρίχνανε λίγο τη φάση. Φοβερό, ας πούμε, σαν περιστατικό, όταν Μάιο του 85 ή 86 κάνουν ένα φανταστικό live η Βαβέλ εκεί που μιλάνε όλα τα κόμματα σήμερα στην Αριστοτέλους, στην πλατεία. Ένα live το οποίο έχουν ετοιμάσει σκηνικά, φωτιές, από πίσω κάστρα, ενδυμασίες, δηλαδή θυμάμαι. Με είχε πει τώρα ο τραγουδιστής τότε που μιλούσαμε, του είχε βγει πάρα πολλά λεφτά. Ήταν μόλις και βγει ο καινούριος δίσκος. Απέναντι ήταν το Blow Up, το δισκάδικο, το οποίο είχε χαλί στη βιτρίνα όλο το δίσκο. Όλη η βιτρίνα ήταν η δίσκη των Βαβέλ, μόνο, σαν χαλί. Και η συναυλία ήταν δωρεάν. Παίζανε και σαν promotion για το δίσκο. Είχε μαζευτεί απίστευτος κόσμος. Αν δεν κάνω λάθος, έτυχε να. Νομίζω ήταν και Πρωτομαγιά και είχε η αναρχική πορεία από την Καμάρα. Οπότε αυτοί παίζανε στην Αριστοτέλους και η Καμάρα ξεκινούσε να πηγαίνει προς την, η πορεία προς την Αριστοτέλους. Και στη μέση, ας πούμε, που τη συναυλία έχουν φτάσει οι αναρχικοί, έχουν ενωθεί με εμάς, ας πούμε, που είμαστε εκεί και βλέπουμε συναυλίες, και από πίσω οι αστυνόμενοι κυνηγάνε τους αναρχικούς. Μπλέκοντας αυτά τα δύο κύματα, ας πούμε, heavy metal και αναρχικών,
Τέλος πάντων, αρχίζουν να τρέχουν από εδώ από εκεί. Δίπλα είναι ο Τότης και οι γιαγιάδες με τα παγωτά. Και να βλέπεις τώρα αναρχικούς μεταλλάδες να τρέχουν να φύγουν από τους αστυνόμους, να πηδάνε πάνω από τις γιαγιάδες με τα παγωτά και να γίνεται ένα πανικός. Και η Βαβέλ πάνω να παίζουν το Fight for Rock. Αυτό δηλαδή πιστεύω είναι ότι καλύτερο έχει γίνει ποτέ στη Θεσσαλονίκη από ό,τι θυμάμαι, ας πούμε. Στον Ελίσποντο, ας πούμε, παίζανε αρκετά συχνά ελληνικές μπάντες και σε παρκάκια διάφορα πιο μικρού ελληνικού μπάντες. Η Deceptor, ας πούμε. Σημεία σταθμή για τα ελληνικά συγκροτήματα ήταν όταν τους δινόταν η ευκαιρία για support στα μεγαθύρια του εξωτερικού. Ήταν το live των Saxon τον Μάιο του 86 στη Ριζούπολη και βέβαια ήταν και το support του ιστορικού σχήματος, του πρώτου ιστορικού σχήματος, το Spitfire που παίξανε στο συγκεκριμένο χώρο. Saxon προέκυψε μέσω της EMI. Τότε ήμασταν με κουτουβούς, με τέτοιους ξυντούς και αυτούς. Και θέλουμε. Να πάρουμε χαμπάρι τι γινόταν τότε δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, σου μιλάω τώρα για φάση, ανεβήκαμε να παίξουμε. Αυτά που βλέπεις εδώ πέρα τότε ήταν αστρικά για να παίξεις. Με κάτι μισχυτάκια τόσα. Με κάτι κιθαράκια, ξέρω εγώ, ξεκούρδιστα και τέτοια. Και ανεβαίναμε πάνω και μια καλή εντύπωση που μου είχε μείνει από τους Saxon ήταν ότι την ώρα που ανεβήκαμε να παίξουμε, soundcheck, τίποτα έτσι. Ήταν όλοι δίπλα στη σκάλα, πίσω από τη σκηνή και μας δίνανε, πώς το λένε, φάτε τους, πάρτε τους, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις. Από τότε, καμία άλλη μπάντα δεν είναι. Δηλαδή, να σου πει ένα καλό λόγο ρε παιδί μου, να σου δώσει λίγο θάρρος, να ανέβεις επάνω ας πούμε και να πεις δώσε. Και πραγματικά ανέβηκαμε επάνω, χεσμένοι τελείως μιλάμε, δώσε, να είναι τι. Ανέβαινεις επάνω και έχεις τον πίφα από δίπλα και σου κάνει καταλάβες, παίρνεις απάνω σου. Το καλοκαίρι του 1988 είχαμε πάει Ερλάγκεν Γερμανία, παίζανε Σόντομ για να τους φέρουμε Ελλάδα. Στην πορεία είχαν κάνει επαφή και αυτοί εδώ πέρα με τον Νίκο το Didi Music. Βρεθήκαμε κι εμείς σε αυτή τη συνεννόηση και αρχίσαμε να παίζουμε στις συναυλίες που θα κάνανε τα γερμανικά groups, Dragon Promotion στην Ελλάδα, όλα όσα είχε ο Boogie Geber τότε και που ήξερε τους Flames, ζητούσε εδώ στην Ελλάδα να έχει support τους Flames και αντίστοιχα στη Γερμανία όταν πηγαίναμε παίζαμε εκεί πέρα. Είχαμε παίξει τότε με Sodom, Creator, Running Wild, DRI, πολλές φορές τον καθένα. Πριν όμως από αυτό είχαμε κάνει μια συναυλία έτσι τριήμερη με Motorhead στο Sporting. Τα group βέβαια δεν έμεναν μόνο σε live στην πόλη τους, αλλά αρκετά συχνά κυνηγούσαν live και στην επαρχία. Μέρος αυτής της δραστηριότητας ήταν και η κίνηση των Ράστα από Αθήνα μαζί με τους Βαβέλα από Θεσσαλονίκη ενάντια στη δίθεν κόντρα που υπήρχε μεταξύ της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας. Υπήρχε η κλασική κόντρα που έχει χαθεί σήμερα Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Θυμάμαι τότε ήταν οι Βαβέλ με τους Ράστ που είχαν ξεκινήσει μια ενωτική tour και θα κάνανε, ας πούμε, κάποια live στη Θεσσαλονίκη και οι δύο και στην Αθήνα αντίστοιχα και οι δύο. Πέτυχε αυτό εδώ, μάλιστα οι Βαβέλ στο δεύτερο άλμπουμ τους θα το ονόμαζαν Unity αν δεν κάνω λάθος και θα είχε μια σπασμένη αλυσίδα μπροστά, το original το εξώφυλλο και πίσω θα ήταν δεμένη που θα μιλούσε ας πούμε και θα έδειχνε την ένωση της Θεσσαλονίκης με την Αθήνα, το οποίο όταν βγήκε πλέον από την Unisound τώρα το ονόμασαν Second Death και μπήκε άλλο. Πλέον έφυγε δηλαδή αυτό που τότε υπήρχε και το ξέραμε, ενώ σήμερα θα ήταν άχρηστο το να μπει και να βγει αυτό το πράγμα. Η επαρχία είναι σαφώς η μεγάλη έκπληξη της όλης υπόθεσης. Παιδιά που διψούσαν να ακούσουν μουσική, να μπορούν να την αγγίξουν. Να καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή να μην περιμένουν από ένα DJ να τους βάλει τραγούδια από δίσκους, αλλά να μπορούν να έχουν και άμεση επαφή και να υπάρχει και αυτό το γκέλ, να βλέπεις τον κόσμο να σου επιστρέφει αυτό που του δίνεις, ο κόσμος να ανταποκρίνεται, να αντιδρά. Αυτό πιστεύω για τα παιδιά της επαρχίας ήταν καταπληκτικό έως μαγικό.
Γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν ακούσει την μπάντα, αλλά δεν ξέρουν, δεν μας έχουν δει, ξέρω. Δεν σε έχει ακούσει. Έχουμε παίξει Χανιά, Βέρεια και Θεσσαλονίκη, τώρα δεν υπάρχει, αλλά εκεί πέρα όταν φτάσαμε με την Ιταλίκα με τα όργανα, μου έκανε εντύπωση γιατί ο κόσμος μας περίμενε και βοηθήσανε το ξεφόρτωμα, το στήσιμο και όλα. Ήταν πολύ, πολύ θερμή η Θεσσαλονίκη. Κάναμε πολλές συναυλίες και ταξίδια με τους Ράστ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπως και με τους Spitfire, κάναμε πολλές τρέλες, ειδικά στα τρένα κοντέψαμε να αποδηγήσουμε ένα βαγόνι μια φορά. Μεθύσαμε, πρέπει να πιέμε τις μπύρες, γιατί κάθε βαγόνι είχε, ξέρεις, καψιμή. Πήγαινες και έπαιρνες σάντουιτς, μπύρες κτλ. Και κάποια στιγμή πιέμε τις μπύρες του βαγονιού μας και πιέμε και τις μπύρες του διπλανού βαγονιού. Φτάνοντας τη δεκαετία του 80 στο τέλος της, τα πράγματα για το metal φαίνονταν να βαίνουν καλώς. Τα live ήταν συχνότερα, ο κόσμος περισσότερος, τα μαγαζιά γίνονταν όλο και καλύτερα. Ακόμα και πολυεθνικές εταιρείες προσέγγιζαν ελληνικά group. Η Spitfire οπωσδήποτε, ειδικά το πρώτο άλμπουμ, το οποίο θεωρώ σταθμό για τα δεδομένα του ελληνικού metal, γιατί βγήκε από μια πολυεθνική την EMI, μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως και οι Flames βγήκαν από μια πάλι μέρη πολυεθνική την FM Records. Όλα δηλαδή αυτά ήταν πολύ σημαντικά γεγονότα για το ελληνικό heavy metal της εποχής εκείνης. Η μόνη μπάντα που ήταν και ήξερε γιατί υπάρχει και ήθελε να κυνηγήσει κάποιο συμβόλαιο ήταν η Βαβέλ. Η Βαβέλ και η Northwind. Και όπως και τα καταφέρουν. Δηλαδή η Βαβέλ, για όσους ας πούμε δεν το ξέρουν, ίσως είναι μικρότεροι ας πούμε βλέποντας αυτό το DVD, το δεύτερο άλμπουμ ήταν να το βγάλουν από την Noise. Είχαν πάει, μιλήσαν, τους είπαν το OK. Γυρνώντας πίσω, περιμέναν το συμβόλαιο για να υπογράψουν και δυστυχώς, επειδή έγινε μια αργοπορία στη μεταφορά των συμβολέων, όταν ξαναμιλήσαν με την Noise, λέει δυστυχώς στη θέση σας έχουμε υπογράψει μια άλλη μπάντα η οποία βγάζει τώρα άλμπουμ και όπως στη θέση σας θα έβγαινε ο δικός σας άλμπουμ, θα συνεχιζόταν με μια tour με τους Scorpions και η θέση αυτή ήταν η Halloween με το Keeper. Κάτι συνέβη όμως. Η ελληνική πραγματικότητα της προχειρότητας και της ανασφάλειας ήταν αυτή που εμπόδισε τα ελληνικά group να ανέβουν στην κορυφή. Έπρεπε όποια μπάντα ήταν στην Ελλάδα και το έδωκε στο δικό μας συγκρότημα να φύγει από την Ελλάδα. Ας πούμε στην Γερμανία κάθε πόλη χωριό είναι μια μεγάλη πόλη ελληνική. Μπορεί να κάνεις πολλές συναυλίες. Όλοι πήγαμε. Την περίοδο 89. Το θέμα είναι ότι όταν φτάσαμε στο συμβόλαιο με την Noise μετά την περιοδία με Creator που είχαμε κάνει και εδώ στο Ρόδο, τότε κανείς δεν ήταν πάνω από 20 χρόνια έξω από μένα από τον group. Αυτό το stress, δηλαδή ήμουν εγώ 23, οι άλλοι ήταν 20, 18 Αλέξης, δεν μας άφησε να κάνουμε συμβόλαιο. Δηλαδή άλλες οι ευθύνες στο συμβόλαιο. Λέμε όλοι να κάνουμε ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία, αλλά όταν σου λέει εταιρεία θέλω 50 συναυλίες και αυτό και αυτό, μετά κάνεις πίσω. Δηλαδή είναι αποφάσεις ζωής αυτές. Το 89 το σχήμα του δυναμικού, το Flames, το Thrash, το που αρχίσαμε σε μισό για μένα διάλυση. Έτσι η δεκαετία του 90 ήταν για τα heavy metal group της προηγούμενης δεκαετίας σχεδόν μια νεκρή περίοδος. Η δεκαετία του 90 ήταν χάλια για όλη τη μεγάλη σκηνή. Πραγματοστήκαν εταιρείες με άλλα είδη μουσικής. Δουλέψαμε πολύ καλά, βγάλαμε και μερικά κομμάτια που τα έχουμε τώρα στη δουλειά, τα οποία φυσικά δεν ηχογραφηθήκανε ποτέ. Εγώ ψαχνόμουν σε άλλους ήχους, έκανα το γκρουπ το είχα, κάναμε και πολλές συναυλίες, μας είχε βάλει και το heavy metal το 95, μας είχε κάνει καλές κριτικές πάντα στις συναυλίες που κάναμε, αλλά τότε δεν ήθελα να γράψω. Εντάξει, η δεκαετία του 90 στιγματίστηκε από την άνοδο του black metal, του death metal, ειδικά αρχές δεκαετίας του 90, και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Αυτά τα δύο βασικά στοιχεία, ας πούμε, της δεκαετίας του 90. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να μνημονεύσουμε είναι το γεγονός ότι άρχισε πλέον ο heavy metal να μην είναι τόσο πορωμένος με το είδος,
έφυγε σιγά σιγά από το, από το ιδεολογικό υπόβαθρο του metal, από αυτό το περιθώριο, την άρνηση, τον μηδενισμό, τα βασικά στοιχεία του metal. Μπήκε στα σαλόνια το heavy metal. Τότε ήταν της μόδας, οπότε σχεδόν όλοι ακούγανε metal. Ήσουν περιθωροποιημένος αν δεν ακούγες metal τότε. Ωραίες εποχές. Ήταν τότε στη μεταβατική περίοδο που δεν ήταν από το 80, εντάξει, δεν το πρόλαβα τότε. Που και καλά τους είχαν στο πολύ χου και στο πολύ ξουτ. Ήταν πιο αποδεκτοί οι μεταλλάδες τότε. Νομίζω ότι αυτό ήταν κυρίως στη δεκαετία του 80. Έτσι, δηλαδή από τη... εκεί που ξεκίνησα εγώ τουλάχιστον να ακούω, είχε αρχίσει να ξεκολλάει λίγο η φάση. Ξέρεις. Και είχε αρχίσει και ο κόσμος να ντύνεται ψηλοδιαφορετικά. Δηλαδή δεν ήταν απαραίτητο μέσα σε μεταλλάδες, έχεις μαλλιά, ραφτά κτλ. Οπότε είχε αρχίσει να ξεκολλάει λίγο η φάση από το ξέρεις, να σε δείχνουν και να λένε πω είναι μεταλλάς. Παρ' όλα αυτά, αρχές δεκαετίας του 90 δεν ήταν όπως είναι τώρα. Όχι, σίγουρα. Υπήρχε αλλά ακόμα... δεν ήταν αυτό της δεκαετίας του 80, έτσι. Όχι, αλλά σιγά σιγά το πράγμα έφτιαξε. Το οποίο δυστυχώς δεν το ζήσαμε. Ήταν η εποχή της μεταστροφής βασικά ουσιαστικά του heavy metal και σε φόρμες πιο σκληρές. Δηλαδή είχε αρχίσει να θίζει πολύ και το Black και το Death. Είχαν βγει τότε η Ronnie Christ, είχαν βγει Nightfall. Είχαν βγει πολλά τέτοια συγκροτήματα ακραία και κρούσε μια τέτοια ουσιαστικά τάση προς εκείνο τον ήχο. Και πολλά ελληνικά συγκροτήματα μέσω φίλων, ας πούμε, που έπαιζαν σε group, ότι ασχολούνταν με αυτό το στυλ. Που βασικά ήταν heavy metal μουσική και μελωδίες, αλλά με κάφρικα φωνητικά, ας πούμε. Και νομίζω ότι το heavy metal έτσι έγινε πλέον, ήρθε πιο κοντά σε αυτό που λέμε σήμερα προϊόν, δηλαδή προς κατανάλωση. Το heavy metal ήταν πλέον στα σαλόνια και τα πράγματα δεν ήταν τόσο δύσκολα για τον Έλληνα heavy metal. Αφενός, το γεγονός αυτό βοήθησε στην εξάπλωση του metal και έφερε περισσότερο κόσμο σε αυτό. Αφετέρου, το περιθώριο της δεκαετίας του 80 ήταν το στοιχείο που έκανε τους μεταλλάδες πιο ενωμένους, πιο παθιασμένους. Η έλλειψη του στοιχείου αυτού φαινόταν να κάνει τη φλόγα να σβήνει και πιθανώς να οδηγούσε στον κορεσμό. Τι ήταν όμως αυτό που κράτησε το heavy metal ζωντανό? Προσπάθειες συνεχίζονται. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, heavy metal στέκια, περιοδικά και φυσικά καινούργια heavy metal groups και heavy metal lives. Υπήρχαν τότε, υπήρχαν εκπομπές metal με τον Γεωργιόπουλο και άλλες ακόμα, τον Ριχάρδο, και άκουγες, μπορούσες να ενημερωθείς. Ήμουνα πειρατής, βγαίναμε σε ένα στούντιο 90,2 στα FM, παράνομα, μέχρι που μας πιάσανε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά και το τραγούδι που μπήκανε μέσα, ήταν White Snake, παίζαμε τότε. Το ραδιογονόμετρο μας βρήκε, μας τα κατέσχεσε όλα, δίσκους, μηχανήματα, τα πάντα. Και επειδή είχα ένα φίλο που ήταν ηχολήπτης τότε στα Σπάργανα του Rock FM και ζητάγανε κάποιον για να κάνει heavy metal, πήγα εκεί και από εκεί ξεκίνησα. Μετά είδα ότι θα μπορούσα να κάνω και τηλεοπτικό, γιατί είχα στα χέρια μου πάρα πολύ υλικό, και έγινε εκεί αυτό. Η κίνηση ήταν ότι είχα πάει στο Blue Sky τότε, όταν είχε πρώτο ξεκινήσει το Blue Sky, και μετά έμεινα εκεί για 11 σεζόν, όχι συνεχόμενες βέβαια. Αλλά έχω πέρασει από διάφορα κανάλια. Το Τηλετώρα, το παλιό, το οποίο μας κόψανε στον αέρα, ας πούμε, για την εκπομπή. Και νόμιζαν ότι ήταν ρόκ, ενώ είδαν σκουλίκια και διάφορα άλλα στα βίντεο κλιπ και το κόψαν τελείως. DTV. Στο Mega Channel είχα κάνει έτσι μια εκπομπή για το metal και το σατανισμό, η οποία έτσι έχει μείνει λιγάκι ιστορική, ας πούμε. Στα πλαίσια του Τελευταίου Θρανίου. Γενικά συνεργασίες με MTV, με το Headbangers Ball είχα κάνει μια έρευνα για το ελληνικό metal. Πάντα το Metal Hammer ήτανε. Δυστυχώς στην Ελλάδα είχαμε ψηλό μονοπόλιο. Μόνο το Metal Hammer στην ουσία, για κάποια εποχή μετά το Metal Invader, που ήταν μια καλή κίνηση, αλλά δυστυχώς σταμάτησε να υπάρχει. Κλασικά Metal Hammer και το Metal Invader που ξεκινούσε τότε, είχε βγάλει μια ωραία έτσι βιντεοκασέτα με τον καλτί που λέγεται Άγγελος Γεωργιόπουλος. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ το Fire and Dice έφτασε στο τέλος του. Θα θέλαμε να κλείσουμε μια ευχή. Μείνετε μακριά από το αλκοόλ, μακριά από τα ναρκωτικά. Έτσι κι αλλιώς οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες, μην τις κάνουμε εμείς δυσκολότερες.
Το αν θα τα ξαναπούμε είναι κάτι που εξαρτάται μόνο από εσάς. Αλλά όπως και να έχει, μείνετε metal. Μα πάνω απ' όλα, μείνετε άνθρωποι. Το πρώτο μου περιοδικό που έγραψα ήταν η εφημερίδα ΟΖ. Είχα μια στήλη τότε, το Metal Zone, εκεί και έγραφα για το Metal. Πάντα με ένα ελληνικό συγκρότημα συνέντευξη τις περισσότερες φορές ή με κάποιο ξένο, ανάλογα. Κριτικές στα άλμπουμ που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Demo παρουσιάσεις, fanzine παρουσιάσεις. Προσπαθούσα δηλαδή μέσα από αυτή τη στήλη, μέσα σε ένα 15 να τα βάλω όλα. Μέσα σε μια σελίδα δηλαδή τα δοσία. Μετά κάποια στιγμή αποφάσισα να συνεργαστούμε με τον Πάνο Τζανετάτο. Από δική του πρόταση, βγάλαμε το Iron, το Metal Youth. Ναι, υπήρξε μετά το Rock Time που έβγαζα όταν ήμουν DJ στο Χωρίς Ανάσα μαζί με τον ιδιοκτήτη του Ανάσα. Υπήρξε το Metal Vision που βγάλαμε μαζί με τον Παλτά που έχει το Rock City για κάποιο διάστημα και αυτό σε μορφή εφημερίδας. Υπήρχαν πάντα και τα fanzine, τα οποία ήταν ο πυρήνας και η ζωή του underground. Το πρώτο μαγαζί που πήγα ήταν η Canyon στην Πετρούπολη, συνοικιακό μεταλλάδικο, το οποίο με όλα τα comfort, δηλαδή κακή μουσική, ακριβό, ειδικά για μας τότε, είχε 4 εκατοστάρικα η μπύρα, το Σάββατο, πολύ ξύλο, ναρκωτικά, όλα μαζί. Τα μαγαζιά τότε ήταν το Χωρίς Ανάσα, ο Μάγος του Ως που ήταν στην πλατεία Αμερικής μου φαίνεται, το παλιό του Αγκάθι, τώρα μαγαζιά, εντάξει, παλιός Διόνυσος, τα άγραφα φυσικά του Σουβλατζίδικου απέναντι που είχε νόστιμους μεζέδες πάντα. Ένα ήταν το μαγαζί που ξεκινήσαμε, No Name Club στον Πειραιά. Ήταν το πρώτο κλαμπ που πήγα σε ηλικία 19 χρονών και εντάξει, μπορώ να πω ότι με το που μπήκα μέσα μου ήρθε αμέσως αυτό το συνέστημα, ρε παιδί μου, πόσο heavy metal μπορεί να είναι κάποιος. Διακοσμίσει τον τοίχο έτσι, τυχογραφίες με δίσκους σε... Marvel, Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden. Picture discs στους στίχους κρεμασμένα. Πίστα για να χτυπήσει το μεταλλάς που κατά τη γνώμη μου είναι ένα απαραίτητο συστατικό για τέτοιο κλαμπ. Μπορεί να ήταν μικρό, αλλά ήταν πολύ ζεστό και, ήταν, και τότε ειδικά μάζευε και πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν από τις πρώτες μου επαφές που πιστεύω ότι θα μου μείνουν για πάντα. Ας πούμε μια καλή φάση ήταν μια φορά με πολύ πάρα πολύ χιόνι και χάλια καιρό που είχαμε κατέβει No Name και ήταν όλος ο Πειραιάς μέσα στα χιόνια. Ξέρω και είχαμε κατέβει κάτω, πάνω έπαιζε ξέρω εγώ σε πούλτερα και εμείς κάτω παίζαμε χιονοπόλεμο, ξέρω εγώ. Ξεκίνησα σαν DJ να παίζω μουσική. Αλλά εγώ δεν έπαιζα αυτά που παίζανε εκείνη την εποχή, ας πούμε, τα κλαμπ. Δηλαδή εγώ θυμάμαι πρώτο παίξα black metal και death metal στο Χωρίς Ανάσα και έγινε πανικός. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ ίδιος. Βέβαια έχει γίνει μια προθέρμανση εντός εισαγωγικών του κόσμου μέσω της εκπομπής που είχα στο Rock FM, γιατί έπαιζα τέτοια θέματα και underground πάρα πολύ. Και υπήρχε απήχηση σε αυτό. Και όταν τους έλεγα ότι παιδιά ραντεβού στο Ανάσα, γινόταν πανικούρα. Rock Club Χωρίς Ανάσα. Λεωφόρο Καβάλας 172. Rock Club Χωρίς Ανάσα. Εκεί που το metal είναι τρόπος ζωής. Και στην τελευταία χρόνια το Άνασα, ναι. Στο Άνασα μετά υπήρξε ένα διάστημα που κάναμε το Rock House μαζί με τον Κώστα τον Βογιατζούγλου. Στο Εγάλο έκλεισα με το Rock House, ξαναπήγα στο Άνασα. Είχαμε φτιάξει το Venus για κάποιο διάστημα, μας το κλείσανε γιατί δεν είχαμε όχι εμείς άδεια, ιδιοκτήτης είχε άδεια. Και με συνεργασίες σε διάφορα κλαμπ. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε, ρε παιδί μου, κάθε Σάββατο στην Κρότα, ξέρω εγώ, για καφεδάκι και αυτά. Μετά πηγαίναμε εκεί στην Κάνικο στο ναό για ηλεκτρονικά και μετά όλοι τσούρμο, ξέρω εγώ, 20 άτομα, 25. Πηγαίναμε ζήνοντας να πάρουμε το λεωφορείο και βλέπεις τώρα το λεωφορείο το τελευταίο για Ανάσα που ήταν Καβάλας. Και βλέπεις ένα λεωφορείο πάνω στην Καβάλας να πήγαινε και βγαίναν καπνούς, ξέρω εγώ, από τα παράθυρα, τους πήγαιναν στίγκα στους μεταλλάδες μέσα. Ήταν ωραίο σκηνικό. Και βέβαια ένα άλλο μαγαζί που ανακαλύψαμε πάλι με το device. Το Heavy Metal Pub στην Αγία Παρασκευή, όπου κάναμε ολόκληρα ταξίδια γιατί είχε το κάτι άλλο. Ήταν μια απλή pub που την είχε ένας τύπος, ο Κώστας, πορωμένος με New Wave of British Heavy Metal, και εκεί ανακαλύψαμε πάρα πολλές μπάντες που
σήμερα για εμάς ας πούμε σημαίνουν πάρα πολλά. Και κάναμε ολόκληρο ταξίδι με ένα παπί το χειμώνα για να ακούσουμε κάποια εφτάρια. Αυτό σημαίνει πολλά, γιατί με το που πήγα είδα μια φύσα heavy load και λέω ωραία πάω. Heavy metal μαγαζιά υπήρχαν, δεν πάω να στο πω heavy metal, γιατί ορισμένοι τα μπλέκουν αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι ένα rock μαγαζί είναι και heavy metal. Καθαρά heavy metal όχι, δεν υπήρχε εδώ στην πόλη, απλώς ήταν ένα μαγαζί που έμπιζε ανάμειξη απ' όλα. Τα κλασικά τα επαρχιώτικα τα μαγαζιά. Θεσσαλονίκη, ναι, υπήρχαν κάποια μαγαζιά, όπως το bar του Κοφίδη, έτσι, το Wizard. Ήταν το Αλόν που έκανε και συναυλίες ένα διάστημα, μετά άνοιξε ίσως το καλύτερο μαγαζί με το Πανελλήνιο, το Empire. Τότε όπως είπε και ο Ανδρέας, ήταν μόνο το Wizard που έπαιζε heavy metal, καθαρά heavy metal. Εντάξει, εδώ η πόλη δεν υπήρχε. Πολύ heavy, πιο πολύ black, μπορεί να βάζει και gothic το Wizard, δηλαδή μαγαζί που να βάζει πιο heavy δεν υπήρχε. Να. Και σκέφτηκα ότι ίσως είναι κάτι που λείπει εδώ στην πόλη για αυτούς οι οποίοι είναι πιστοί στο heavy metal να έχουν τον δικό τους χώρο για τη μουσική τους. Μετά από κανένα χρόνο άρχισα να την ψάχνω με underground και τα λοιπά. Από τις πρώτες μπάντες που άκουσα ήταν η Wisdom, η Power Crew, η Marauder, γκρουπ που τότε ας πούμε ήταν τα πιο γνωστά στο Heavy Power. Η πρώτη συναυλία που είχα πάει ήταν το 94 στο Αν με ελληνικά, έτσι, Underground, με Marauder, Depression και Guardian Angel. Και είχα πάθει πλάκα, γούσταρα και από τότε πήγαινα συνέχεια στα ελληνικά. Την εποχή που ξεκινήσαμε εμείς, μεγάλα γκρουπ στην Ελλάδα, θεωρούσαν η Marauder, η Power Crew, Mystery. Τότε είχαμε τον Ελίσποντα, ας πούμε, σαν βάση για τις συναυλίες, όλα τα live του τότε γινόταν εκεί, δηλαδή έχουν παίξει Gamma Ray, Sanctuary, Misfits Warring, Sepultura και αυτά. Θυμάμαι μόνιμα να έρχονται από άλλα είδη μουσικής, συνήθως rock and roll και punk, και να γίνονται επεισόδια έξω από τον Ελίσποντο, να βλέπεις καταστάσεις σαλούν, δηλαδή ξέρεις, να, ή μέσα να πλακώνεται με τους έξω για να περνάνε από, να τους πετάνε από τις πόρτες με τα τζάμια και μπουκάλια και όλα αυτά. Όπως που έκλεισε ο Ελίσποντος, ήρθαν τα πιο κυριλέ live stage που έχουμε σήμερα και κάπου ησύχασε το όλο πράγμα. Άλλη μια δεκαετία έφτασε στο τέλος της. Το heavy metal, χάρη στο underground και την αγάπη αυτών που το αποτελούσαν, παρέμεινε ζωντανό. Το αξιοσημείωτο όμως, που σηματοδοτεί την έναρξη της καινούργιας δεκαετίας και ταυτόχρονα της καινούργιας χιλιετίας, είναι ότι υπάρχει μια επιστροφή στις ρίζες. Μια επιστροφή στα 80s. Ο κόσμος ακούει τις μπάντες των 80s και τα διαμάντια που έβγαλαν τότε. Ακόμα και οι εγχώριες μπάντες θέλουν να προσεγγίσουν αυτό τον ήχο. Υπάρχει κόσμος. Και υπάρχει κόσμος σήμερα στο underground και στο 80s, όπως το λέμε εμείς, heavy metal, περισσότερο από τη δεκαετία του 90, γιατί έχει γίνει μια αναβίωση και γυρνάμε λίγο σε παλιότερες ρίζες. Από το 2007 η έκρηξη ξανά, ξέρω εγώ, του επικού, ας πούμε, heavy metal ήχου ή του κλασικού heavy metal ήχου, που ήταν νεκρός, ας πούμε, στην Ελλάδα για μια μεγάλη περίοδο, επειδή υπήρχε μια πρόθεση σε μπάντες πιο ακραίες. Υπάρχουν πολλά γκρουπ που έχουν κάνει που έχουν επανενωθεί, παλιά γκρουπ, ξεχασμένα από το 80 και ξαναβγαίνουν και ελληνικά και ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο. Ένα μικρό μέρος, θέλω να πιστεύω, το κάνει κάποια στιγμή, το κάνει για τα φράγκα, αλλά αυτό δεν του βγαίνει και πάλι πάνε στα αζήτητα, θα έλεγα. Αλλά όταν το κάνεις επειδή πραγματικά το πιστεύεις και όταν δεις ότι ένα γκρουπ του παρελθόντος θα κάνει μια επανένωση επειδή πραγματικά το πιστεύει και βλέπει ότι έχει κόσμο να το δώσει αυτό που έχει μέσα του, αυτό είναι η καλύτερη φάση. Αυτή η επιστροφή στα 80s έκανε τη φλόγα να ξανανάψει. Δυστυχώς όμως στις καρδιές λίγων, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες έχουν κάνει φιλότιμες προσπάθειες. Eat metal! Eat Metal Records
θα έλεγα ότι ήταν φυσικό επακόλουθο με όλα που κάναμε διανομές και συναυλίες πιο πριν. Εάν όμως πούμε ότι άρχισε κάπως συγκεκριμένα, ήταν από την ιδέα του Μίτσου να κυκλοφορήσει ένα εφτάρι, τον Dreamweaver, που στην ουσία το έκανε μόνος του, και εκείνη που είπαμε δεν το κάνουμε και εταιρεία και να προχωρήσουμε κανονικά. Έτσι προέκυψε, ταυτόχρονα αναζητούσαμε, ψάχναμε ένα μαγαζί να ανοίξουμε κάτι και λέμε τελικά στο κάνουμε δισκάδικο, να είναι και εταιρεία και να είναι όλα μαζί. Αυτά γίνανε το 2002-2003 και τώρα. Το 96 έγινε το μαγαζί, μέχρι το 2000 το είχα καθαρά σαν δισκάδικο και το 2000 το έκανα δισκάδικο για δισκογραφική εταιρεία η οποία ήθελα να βγάλω έξω αυτό που δεν μπόρεσαμε να κάνουμε το 80, να το κάνουμε το 2000, δηλαδή να προωθήσουμε την ελληνική σκηνή. Οπότε έχω φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή στους 16 τίτλους, μόνο με ελληνικά συγκροτήματα. Χριστούγεννα 2004 βγήκε το ομόνιμο CD από την Edge Metal Records, το οποίο για μας ήταν όχι απλά ευτύχημα, ήταν ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιήθηκε πιστεύω, γιατί είναι πολύ λίγες οι μπάντες στην Ελλάδα ειδικά που πιστεύουν την ευκαιρία να ηχογραφήσουν ολοκληρωμένο CD από εταιρεία δισκογραφική και πόσο μάλλον ελληνική δισκογραφική εταιρεία, γιατί όχι μόνο στην Ελλάδα πλέον είχε πεθάνει απλά, ειδικά τη δισκογραφική. Και ήταν και μια δικαίωση βέβαια και για εμάς και για τα όνειρά μας να βγάλουμε το πρώτο μας άλμπουμ από την Edge Metal. Και ξεκίνησε ένα ταξίδι που ελπίζω να μην λήξει ποτέ, όσο το νιώθουμε ακόμα. Με τη βοήθεια του Greg μπορέσαμε και το ολοκληρώσαμε και το κόψαμε. Αυτό ήταν και μια πολύ σημαντική βοήθεια, γιατί εμείς δεν είχαμε καθόλου λεφτά εκείνη τη στιγμή για να το κυκλοφορήσουμε αυτό το άλμπουμ. Οπότε άμα δεν έμπαινε και ο Greg στη μέση, δεν ξέραμε αν θα είχε κυκλοφορήσει ακόμα. Είναι αυτό, ότι δεν είχαμε τα λεφτά. Είχαμε δηλαδή πολύ λίγα λεφτά και για τις ηχογραφήσεις. Δεν είχαμε λεφτά για την κοπή, δεν είχαμε λεφτά για το edit, δεν είχαμε λεφτά για το master. Και το πήγαμε σιγά σιγά, τσουκου 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 τσουκου. Ευτυχώς που ήταν ο Γρηγόρης και βοήθησε, αλλιώς ακόμα δεν το είχαμε βγάλει. Ωραία, επίσης συμμετείχατε σε ένα φεστιβάλ στην Ολλανδία, αυτό πώς προέκυψε? Αυτό προέκυψε μέσω του Γρηγόρη, από την Edge Metal, που μας... Κανόνισε το φεστιβάλ αυτό μαζί με τους Strike Light. Χάρη στην Edge Metal Records καταφέραμε και είδαμε live συγκροτημάτων από τα 80's που ούτε καν φανταζόμασταν να δούμε. Επίσης, σε όλες αυτές τις συναυλίες απολαύσαμε πάμπολα ελληνικά group που μέχρι τότε δεν είχαν την ευκαιρία να προωθηθούν. Κατά 99% είναι συγκροτήματα πάλι, όπως σου είπα, όπως ισχύει με την εταιρεία, είναι συγκροτήματα που γουστάρουμε εμείς προσωπικά. Τα κριτήρια παραμένουν τα ίδια. Φέρνουμε μπάντες που γουστάρουμε, μπάντες που είναι προσγειωμένες. Δεν γουστάρουμε καθόλου τους rockstar. Δεν φέρνουμε group που είναι με manager, που ζητάνε διάφορα, που ζητάνε 3 αστέρων, 5 αστέρων ξενοδοχεία. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα group. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που μπορούν να τα φέρουν. Το 99% από αυτά που έχουμε κάνει είναι είμαστε οπαδοί. Τώρα τι να σου πρωτοπώ, δηλαδή όλα τα group τα γουστάρουμε πολύ, από Μπρόκα Σχέλν που παραμένουν ίσως στην κορυφή θα έλεγα, όχι για κανένα άλλο λόγο, επειδή ήταν και η πρώτη συναυλία που κάναμε, το πρώτο ξένο συγκρότημα που φέραμε στην Ελλάδα, επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση τόσα χρόνια. Η φάση τότε με τους Μπρόκα Σχέλν ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δηλαδή δεν είχε ξαναέρθει τόσο The Ground Band στην Ελλάδα να είναι καλό ο Γρηγόριος και τα λοιπά, και την είχαμε διοργανώσει εντελώς σαν πάρτι την όλη κατάσταση. Ας πούμε, πήγαμε, τους πήραμε από το αεροδρόμιο με πανό, πήγαμε σε ταβέρνα, τούρτες, Μπρόκα Σχέλν και τα λοιπά. Και μετά ήρθανε... Για να καταλήξουμε τελικά στο υπόγειο. Στο υπόγειο, αυτό το θρηλυκό υπόγειο, το οποίο παίξαμε ό,τι να είναι εκεί μέσα, δηλαδή ένα χαμό, μια χάβρα. Ας πούμε, είχε 50 άτομα, πόσους είχε εκεί μέσα. Καταστράφηκαμε με λίγα λόγια. Και εμείς και αυτοί. Ένα βαρέλι με πάγο και μπύρες μέσα, ουίσια κτλ. Πίναμε όλο το βράδυ, παίζαμε, κάναμε χαβαλέ. Απίστευτες καταστάσεις. Στο τέλος τσακωθήκαμε κιόλας. Ναι. Με ξύλο δεν παίξαμε.
Αλλά επίσης και όλοι οι υπόλοιποι παραμένουν φίλοι και καλοί συνεργάτες και καλά γκρουπ. Manila Road, Jack Panzer, Broken Helm, Ostrogoth, Omen. Δεκατοντάδες. Hellstar, Attacker. Είναι λυπηρό ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να ακούγεται αυτή η ατάκα. Το κουράζομαι να δω τα support συγκροτήματα. Θα βάζουμε πολλά ελληνικά συγκροτήματα και διαφορετικά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε βαρεθεί τις καταστάσεις του παρελθόντος που παίζανε τα ίδια 3, 4, 5 group φίλοι αυτών που ήταν στην εξουσία, ας το πούμε έτσι. Ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Και πάντα θα βάζουμε όλα τα group που αξίζουν να παίξουν, να τους δοθεί η ευκαιρία να παίξουν σε κάποιο περισσότερο κόσμο από ό,τι θα παίζανε σε ένα δικό τους μικρό live, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα όποιος κουράζεται και δεν μπορεί, μπορεί απλά να έρθει 10 ή 11 η ώρα ή ό,τι ώρα του πούμε ότι θα βγει το headliner να δει απλά αυτό. Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται να δει μια συναυλία όχι για μια ώρα αλλά για 4 και να δει πολλά group και να ακούσει καινούργια group που δεν ξέρει. Γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις συναυλίες έτσι όπως πρέπει. Μια επίσης σημαντική κίνηση των τελευταίων χρόνων είναι το Up The Hammers Festival. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από τον Μανώλη Καραζέρη, κιθαρίστα των Battleroar, με κινητήριο μοχλό την αγάπη του για το underground. Την περίοδο που σκέφτηκα να ξεκινήσω το φεστιβάλ ήταν μια περίοδο που είχα γνωρίσει, λόγω των ταξιδιών στο εξωτερικό και όλα αυτά, είχα γνωρίσει κάποια πάρα πολύ αξιόλογα συγκροτήματα, τα οποία δεν τα ήξερε ο πολύς κόσμος στην Ελλάδα. Και έβλεπα μια κίνηση, ας πούμε, και ήθελα να διοργανώσω ένα φεστιβάλ με ανερχόμενα συγκροτήματα του εξωτερικού, έτσι, συν κάποιες καλές ελληνικές μπάντες, και να έρθει ο κόσμος να τα γνωρίσει, να ακούσει. Δηλαδή ήτανε, για μένα ήταν κάτι σαν ένα στοίχημα να έρθουν αυτά τα γκρουπ στην Ελλάδα, ας πούμε, και να τα γνωρίσει ο κόσμος, γιατί πιστεύω ότι αξίζουν. Ο κόσμος δυστυχώς στην Ελλάδα θέλει να βλέπει περασμένα μεγαλεία. Δεν θέλει να βλέπει φρέσκο αίμα, δεν ψάχνεται. Θέλει να δει, ξέρω εγώ, το ίδιο group σε reunion που το έχει ακούσει τα παιδικά του χρόνια κτλ. Δεν ασχολείται να ψάξει καινούργια συγκροτήματα. Οπότε αναγκαστικά μπήκα στη διαδικασία. Στο δεύτερο, όχι ότι σου λέω δεν ήθελα να έρθουν οι Defenders στην Ελλάδα ή οτιδήποτε, απλά ήταν διαφορετικό το σκεπτικό που ξεκίνησε το φεστιβάλ. Και αναγκάστηκα να το κάνω μισά cult group, ας πούμε, και μισά ανερχόμενα, ώστε ο κόσμος να πάει να δει τα cult group και να δει τα ανερχόμενα. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, σε μια εποχή που η τεχνολογία ακμάζει, σε μια εποχή που το ίντερνετ έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Το γεγονός αυτό έχει διευκολύνει τη διακίνηση της μουσικής. Πλέον δεν μιλάμε για tape trading, αλλά για MP3 trading και download. Μιλάμε ακόμα για fanzines, αλλά μιλάμε φυσικά και για webzines. Μέσω του MySpace μπορούν οι μπάντες να προωθήσουν τη μουσική τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σε κάθε γωνιά της γης, και φυσικά δωρεάν. Κάποιοι είναι αντίθετοι σε αυτό, διότι όπως λένε, χάνεται τη φλόγα λόγω της ευκολίας. Άλλοι πάλι είναι ευγνώμονες. Πάλι, δεν συζητάμε. Έχω στον υπολογιστή μου στη μνήμη μου πόσες συνεντεύξεις που έχουμε δώσει από websites, πόσες κριτικές από διάφορα websites του δίσκου μας, άλλες είναι και στα γερμανικά, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Αλλά επειδή η βαθμολογία είναι καλή, οπότε εντάξει, βγάζω ένα. Μάλλον καλά λένε. Καλά λόγια λένε.
Το ίντερνετ σας έχει βοηθήσει καθόλου? Δεν ξέρω. Τι τι λες? Έχει βοηθήσει, έχει βοηθήσει. Έτσι λέει ο Μπασίσα, ότι έχει βοηθήσει. Έτσι λέει. Το ίντερνετ που έχει μπει και για τα καλά στη ζωή μας είναι ένα πολύ μεγάλο προνόμιο για τις μπάντες, όπου μπορεί η ίδια η μπάντα να προωθήσει το υλικό της και να γίνει λίγο γνωστή, κυρίως στο εξωτερικό. Εγώ θα σου πω ένα μυστικό εδώ, έτσι μεταξύ μας. Εγώ δεν ξέρω πως ανοίγει το κομπιούτερ, εντάξει. Ξέρω ότι το κουμπί είναι το όνομα, να χωρίς και πράγμα με ρωτήσεις τίποτα. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι, να, κουμπάρος μου, ας πούμε, ο οποίος μπαίνει μέσα και το γυρίζει ανάποδα, το ξαναβάζει στη θέση του και τέτοια. Εγώ δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Τέλος. Βλέπουμε συχνά πυκνά κριτική σε κάποιο webzine ξένο, ξέρω εγώ, κάτι ιταλικά, έχουμε πετύχει κάτι τέτοια, σε φόρουμ να μιλάνε καμιά φορά για την μπάντα. Γενικότερα ασχολούνται λίγα, φαίνεται ότι αρέσει ρε παιδί μου. Και βοήθεια, εντάξει, και πιο μεγάλη βοήθεια αυτή τη στιγμή της μπάντας σε αυτό το τομέα είναι το MySpace. Καλά, ναι. Και εμάς μας αρέσει, γιατί έχουμε βρει και άλλες μπάντες που γουστάρουμε πολύ, πιάνουμε φιλίες και αυτά. Βέβαια, ναι, γενικότερα μπορεί να κάνεις να μιλήσεις με άτομα, να κανονίσεις live, να κάνεις ανταλλαγή demo, tape trading, όπως θες πες το. Είναι απίστευτο, MySpace είναι απίστευτο. Βέβαια, αυτό που σκέφτηκα τώρα είναι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Βοηθάει την μπάντα να ακουστεί πολύ και αυτά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τη βοηθάει όταν η μπάντα έχει εταιρεία και αυτά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να κάνει download τα κομμάτια και ας πούμε αυτό που λέμε κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσει την μπάντα, δεν να τη βοηθήσει και στις πωλήσεις της. Εντάξει, να κάνει το MySpace έναν τύπο να πει: «Ωχ, μου αρέσουν οι Conviction, ξέρω εγώ. Θα πάω να αγοράσω το CD τους». Άμα κάνει όμως εντάξει download και το κουστάρει πολύ, γενικότερα θα το κάνει. Γιατί έχεις δει που σκάνει μηνύματα που μπορώ να το βρω και αυτά. Και κάτι άλλο πολύ καλό του MySpace είναι ότι είναι ένας χώρος που μπορεί να σε κράξουν ελεύθερα. Μας έχει βοηθήσει σίγουρα τα περιοδικά, τα fanzines, ας πούμε, και η διανομή που κάναμε εμείς με αλληλογραφία, πιστεύω μας έχει βοηθήσει πιο πολύ από ότι πλέον το ίντερνετ. Αλλά εντάξει, οι εποχές πλέον θέλουν ίντερνετ και εμείς, ας πούμε, προσπαθούμε και μέσω ίντερνετ να προωθήσουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα. Βεβαίως μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ούτως ή άλλως η επανάσταση του νέου αιώνα, ας πούμε, το ίντερνετ. Και έτσι κι εμείς, όλες οι μπάντες, metal και όχι μόνο metal, ας πούμε, βοηθούνται πάρα πολύ από το ίντερνετ. Ναι. Όσο τα fanzine, ξέρω εγώ, τα κανονικά, τα που βγαίνουν τα χειρόγραφα, τα τυπωμένα, τόσο και τα webzine, όχι κάτι παραπάνω. Και το MySpace. Εντάξει, εμείς που περισσότερο έχουμε μοιράσει demo με φλαεράκια που έχουμε δώσει μέσω με γράμματα κλπ, με ανταλλαγές με άλλες μπάντες, σε distro κλπ, παρά από το MySpace. Έχουν στείλει και άτομα στο MySpace και έχουν ζητήσει το demo, αλλά είναι πιο λίγοι, πιστεύω. Οπωσδήποτε. Η μουσική σου μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαδοθεί, πιστεύω. Από τη στιγμή που δεν έχεις ολοκληρωμένη δουλειά, να βάλεις 2-3 κομματάκια, να συγνωρίσει ο κόσμος, να κάνεις τις νοημίες σου. Πάρα πολύ. Αρκεί να μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος με τον τρόπο που πρέπει. Δηλαδή, αν το έχει καθαρά, σαν οπαδός τώρα, να κάτσει μπροστά σε μια οθόνη και να κατεβάζει άπειρα megabyte μουσικής και απλά να ακούει και να νομίζει ότι ακούει και κάνει καλό με αυτό εδώ, φυσικά δεν κάνει καλό, σε καμία περίπτωση. Απ' την άλλη όμως, αν είναι κάποιος υγιές οπαδός, σημαίνει ότι κατεβάζει από κάποιο web ή από κάποιο site κάποια μουσική, κάποια τραγούδια και επιλέγει ποια θα αγοράσει και ποια δεν θα αγοράσει. Αυτός είναι ο τρόπος που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τότε στα 80's, δηλαδή να επιλέξουμε, διαβάζαμε, ήμασταν δηλαδή στο έλεος αυτού που έκανε την κριτική. Διάβαζες, αν έλεγες ότι συμφωνώ με τα γούστα αυτού, άρα θα είναι καλό, άρα θα το πάρω, αν δεν είναι καλός ο δίσκος, έχασα 20 και 30 δολάρια. Ενώ τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κατεβάζεις, ακούς τι θες να ακούς και λες ότι αυτό και αυτό θα το πάρω, είμαι σίγουρος. Όσο ελπιδοφόρα και αν ακούγονται όλα τα τελευταία, ήρθε η στιγμή για άλλη μια φορά να σας προσγειώσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Ο περισσότερος κόσμος στο εξωτερικό δεν μιλάει για ελληνική heavy metal σκηνή, αλλά για μερικά μεμονωμένα, καταξιωμένα μεν, μετρημένα στα δάχτυλα δε, ελληνικά group. Σε αυτό το σημείο του ταξιδιού μας, θα επικεντρωθούμε στους λόγους που εμποδίζουν το ελληνικό heavy metal να σπάσει τα δεσμά του underground και να πρωταγωνιστήσει στο παγκόσμιο heavy metal στερέωμα.
αυτά πρέπει να υπάρχει από πίσω μια κινητήριος δύναμη που να πει ότι είμαστε αυτοί που είμαστε και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Καταρχήν να φτιάξουμε ελληνική σκηνή στην Ελλάδα. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν συγκροτήματα, υπάρχουν άνθρωποι, αλλά σκηνή δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει σκηνή γιατί η σκηνή από μόνη της ως έκφραση σημαίνει ότι είναι κάτι συμπαγές. Δεν υπάρχει αυτό το κάτι το συμπαγές. Ο ένας στάβει τον άλλον. Ο ένας βρίζει τον άλλον. Όταν πας ας πούμε να παίξεις ένα live, από κάτω έχεις 50 κριτές. Καταλάβες. Γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Είναι το κλασικό, η κλασική μεψημυρία του Έλληνα, ο εγωκεντρισμός του που δεν τον αφήνει να πει ότι κοίταξε να δείτε, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, να φτιάξουμε κάτι, μία ένωση, πάντα εγώ το λέγα αυτό, μία ένωση και μέσα από αυτή την ένωση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να αλληλοβοηθηθούμε. Και εμείς ως απλοί ακροατές και οι υπόλοιποι ως μουσικοί. Ο καθένας τραβάει τον μπαϊράκι του, άμα πας μόνος θα σε φάνε λίγοι. Εγώ θέλω να σταθώ όμως και σε κάτι άλλο με την ελληνική metal σκηνή. Δυστυχώς, ίσως να είναι στην ιδιοσυγκρασία μας σαν Έλληνες. Βλέπουμε ότι πολλές μπάντες δεν είναι ενωμένες μεταξύ τους, δεν στηρίζουν live άλλων μπαντών και αυτό δυστυχώς είναι η μεγαλύτερη αρρώστια στο ιδίωμα το δικό μας. Δηλαδή, είμαι ο πλέον αναρμόδιος για να μιλήσω για άλλες metal τάσεις και σκηνές γιατί δεν ακούω κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον στο ύφος που ακούω και ακολουθώ σαν οπαδός και σαν μουσικός, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει υποστήριξη και θα σταθώ σε ένα κείμενο του Νίκου του Ζαρογιάννη που προανέφερα πιο πριν για την περιοδία των Battle Royale που είχαν παίξει και στην Ιρλανδία, τους είχε δοθεί ευκαιρία που όλες οι μπάντες από κάτω, μα όλες οι μπάντες και στους Battle Royale και σε άλλες μπάντες που παίξαν μαζί τα σπάρανε και στηρίζανε η μία την άλλη και λέω γιατί αυτό να μην συμβαίνει μεταξύ μας, γιατί να παίζουν π.χ. live κάποια μπάντα και να έχουμε παίξει πιο πριν εμείς και να εξαφανιζόμαστε μετά από το κλαμπ ή να μην καθόμαστε να στηρίξουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν είμαστε ενωμένοι, πιστεύω ότι αυτό είναι η πρώτη κίνηση για να μείνει ζωντανό το heavy metal. Είμαστε ποζεράδες σαν ράτσα. Οι πιο πολλοί, τουλάχιστον στην πόλη που κάνουν μπάντες, το κάνουν για να βγάλουν γκόμενες. Δεν το έχουν μέσα τους. Τουλάχιστον για την πόλη μου στην Αθήνα που ξέρω υπάρχουν καλές μπάντες. Δεν δουλεύουν σωστά. Δηλαδή από φίλους που ξέρω, αν εξαιρέσω τους Witchers που δουλεύουν τα παιδιά και τρέχουν και κάνουν live, κάποιοι άλλοι φίλοι μου που έχουν μπάντες δεν είναι τεμπέληδες, είναι κοπρόσκυλα και το κάνουν μόνο και μόνο για να φανούν. Θέλει γνώσεις αυτό. Να ξέρεις τι θες να κάνεις, πώς θα το κάνεις, ισορροπία, βασικά θέλει ισορροπία, τίποτα άλλο. Να ξέρεις τι είσαι και να ξέρεις πώς θα κινηθείς. Και θέλει ενότητα μεταξύ των συγκροτημάτων. Όχι όμως των μπαντών η μία με την άλλη, ακόμα και μέσα σε μια μπάντα τα ίδια τα μέλη μεταξύ τους, ας πούμε. Πρέπει να υπάρχει δέσιμο. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μπάντες, έχουμε μουσικούς καλούς, αλλά με μονομένες περιπτώσεις. Δηλαδή βλέπεις σε μια μπάντα ότι ο τάδε είναι καλός, ο τάδε είναι καλός, δεν βλέπεις μια μπάντα στα σύνολο και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς εδώ τώρα. Αυτό πρέπει να δούμε. Οι μπάντες πρέπει να είναι πιο ενωμένες μεταξύ τους, δεν πρέπει να υπάρχουν κόντρες όπως πήραν παλιότερα και μεγαλύτερη προσπάθεια. Είτε σε θέμα παραγωγών, είτε στα live, πιο επαγγελματικές κινήσεις ας πούμε. Δεν θα σου κλαφτώ για την Ελλάδα και το τι άσχημα αποτελέσματα που έχουμε. Απλά θα σου πω ότι πολλοί κόσμος βιάζεται. Τι εννοώ, στη Σουηδία είχα την ευκαιρία να έχουμε ένα προβάδικο με τον Μάριο και να πηγαίνουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Okay. Και έβλεπα δίπλα μου πολλές μπάντες οι οποίες κάνανε λάθη αλλά ποτέ δεν βγαίνουν να παίξουν live. Τι εννοώ, ότι είχαν το γνώθι σε αυτόν και λέγανε ότι πρέπει να γίνουμε τέλειοι, να προσπαθήσουμε να μοιάσουμε σε αυτά που έχουμε κολλημένα στους στίχους, δηλαδή τις μπάντες που γουστάρουν και μετά να βγούμε να παίξουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο Έλληνας δεν το έχει. Δηλαδή πιστεύω θέλει πρώτα να δείξει τον αέρα του και μετά να δείξει τις ικανότητες. Κατάλαβες. Το γνώση προς τον μετρονόμο. Τίποτα άλλο. Όχι εντάξει. Απαιτεί ότι γνώση και μελέτη. Πρέπει λίγο και οι Έλληνες να αποβάλουν από πάνω του στη βλακία αυτή του ότι σνομπάρουμε κάθε τι ελληνικό και να κοιτάξουν λίγο και τις ελληνικές μπάντες οι οποίες πιστεύω έχουν να δώσουν αν όχι εισάξια, ίσως και πολύ καλύτερα πράγματα από ό,τι μπάντες του εξωτερικού. Να εκτιμάμε κάποια πράγματα. Ξέρεις, κυρίως επειδή ήταν πιο παλιά, όλοι συνακτιάζουμε τα εξυγκροτήματα και μπάντες του εξωτερικού. Δηλαδή, μια προτιμούσε κάποιος να πάρει ένα εφτάρι, ακόμα και να υποστηρίξει με μια κασέτα, με ένα demo, μια μπάντα του εξωτερικού τρίτης κατηγορίας.
το να πάρει, ξέρω εγώ, μια ντόπια, ας πούμε, ελληνική, πρώτης εθνικής. Και βλέπεις τώρα κάποια βινίλια στο Θεό, Rust, Crash, δεν ξέρω εγώ τι, τα κυνηγάνε μετά από πόσα χρόνια. Ότι υπήρχαν με το σχόλιο. Οπότε... Δυστυχώς, δηλαδή, όταν σε έχουν κάνει το σύστημα έτσι, ώστε να είσαι δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, δεν νομίζω ότι έχεις τον χρόνο να ασχοληθείς επαγγελματικά με το metal. Επειδή είχα κάποια στιγμή την ευκαιρία να συναντήσω κάποιο manager και να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για πάρα πολλά θέματα και μεταξύ αυτών για κάποια ελληνικά συγκροτήματα, μου είχε πει είναι διαθετημένα, μου λέει, τα ελληνικά συγκροτήματα να παρατήσουν ό,τι κάνουν και να έρθουν να ακολουθήσουν μια εταιρεία σε ένα ρυθμό 6-3 μήνες live, ένα μήνα περιοδία promotion, 3 μήνες live ευρωπαϊκά. Του λέω, δεν νομίζω ότι θα βρει τέτοια ελληνική μπάντα. Γιατί όλοι έχουν τις δουλειές τους. Δεν μπορεί κανένας. Δηλαδή, δεν είμαστε Αγγλία που δηλώνεις μουσικός ανεξαρτήτως αν με ένα πτυχίο. Εντάξει, πρέπει να έχεις κάτι για να δηλώσεις ότι είσαι μουσικός. Έτσι, okay, ένα οδείο, ένα κάτι. Το οποίο είναι πολύ εύκολο νομίζω να το αποκτήσεις και εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και να πληρώνεις από το κράτος γιατί συμβάλλεις στην κουλτούρα του κράτους, όπως συμβαίνει στη Γερμανία. Δηλαδή, φαντάσου να είσαι στη Γερμανία και να δηλώνεις μουσικός. Θα έπρεπε κάθε 15 μέρες να δίνεις απλά ένα μικρό live ακόμα και στο πάρκο της γειτονιάς σου. Και από εκεί και πέρα θα παίρνεις 1500 ευρώ το μήνα. Εντάξει, βάλε τα live, βάλε τα δικαιώματα από τις πωλήσεις των άλμπουμ, τα όποια δικαιώματα. Μιλάμε ότι θα μπορούσες να ζεις άνετα. Φαντάσου λοιπόν τώρα αυτό το πράγμα ότι δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα γιατί οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Εδώ βγάζεις το σχολείο, πας στο πανεπιστήμιο, βγάζεις το πανεπιστήμιο, πας φαντάρος, γυρνάς, πρέπει να δουλέψεις. Δεν υπάρχει υποδομή και ούτε και η μέρημνα η κρατική για τους μουσικούς τους Έλληνες, ειδικά τους μουσικούς που ασχολούνται με το metal. Γιατί δεν θεωρείσαι μουσικός να ασχολείσαι με το metal. Θεωρείσαι, ξέρω εγώ, κάποιος περιθωριακός, ο οποίος και καλά την έχει δει να διαφέρει από τους άλλους και ασχολείται με το θόρυβο. Γιατί κανένας δεν έχει εξετάσει τι σημαίνει heavy metal. Τι σημαίνει metal, μάλλον. Μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινό και πολύ ουτοπικό, ρε παιδί μου, για ελληνική μπάντα να φτάσει σε τέτοιο σημείο. Δηλαδή να ζήσει από αυτό το πράγμα, έτσι. Και πιστεύω δεν υπάρχει τέτοια μπάντα να το κάνει αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Και δεν φταίει αποκλειστικά μόνο η μπάντα, αυτά είναι και οι εταιρείες που δεν θα δώσουν την απαιτούμενη προσοχή στην μπάντα. Και γενικότερα όλη η φάση, δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ αυτό. Βλέπεις δηλαδή και αυτή τη στιγμή την πιο γνωστή μπάντα στην Ελλάδα, τους Rotting Christ, που και πάλι δεν ζουν από αυτό, έτσι. Και πόσους δίσκους έχουν βγάλει και πόσα χρόνια είναι και έχουν παίξει και παντού. Αλλά δεν νομίζω να γίνει ποτέ αυτό. Ναι, εντάξει, το χρήμα είναι πάνω απ' όλα και για να κάνεις κάποιες ενέργειες, να πεις ότι δεν έχεις στο κεφάλι σου ούτε να πληρώσεις ούτε χρέη και να ζεις αξιοπρεπώς και να είσαι οικονομικά ευκατάστατος. Η σοβαρή καριέρα στο εξωτερικό είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Φυσικά και υπήρχαν και υπάρχουν γκρουπ που θα μπορούσαν να είχαν κάνει καριέρα. Φυσικά δεν είναι όμως τόσα πολλά όσα θέλουν να νομίζουν αυτοί που παίζουν στα γκρουπ. Γιατί απλά το να κάνεις καριέρα χρειάζεται πολλές θυσίες, πάρα πολλές θυσίες πρώτα απ' όλα, και δυστυχώς στην Ελλάδα υπήρχε πάντα η εύκολη λύση του να λέμε δεν μας προωθούν τα προοδικά, φταίει ο στρατός, δικαιολογίες που είναι λίγο ασόβαρες. Λοιπόν, κάποια γκρουπ που έχουν κάνει μια αλφα επιτυχία, πιστεύω ότι την αξίζουν, δεν είναι τυχαίο, τρέχουν για την μπάντα τους. Είναι Innerwish, πρώτα απ' όλα, που έχουν υπογράψει και σε ξένη εταιρεία, έχουν καλή διανομή, πουλάνε αρκετά, κάνουν τις συναυλίες τους και στο εξωτερικό και παντού. Και επίσης και οι Butler, που και αυτοί έχουν κάνει αρκετή δουλειά έξω. Και όπως είπα, πάνω απ' όλα χρειάζεται θυσίες. Όποιος είναι έτοιμος να κάνει θυσίες, έχει καλώς. Αλλιώς διεθνή καριέρα και τέτοια δεν υπάρχει, ειδικά στην εποχή μας. Υπάρχει γενικά μία, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, υπάρχει γενικά μία αντίληψη. Αυτό ειδικά ίσχυε μέχρι πριν από 5 χρόνια περίπου. Ήταν ελάχιστες οι μπάντες που τις διέκρινε ο επαγγελματισμός. Και επαγγελματισμός όχι για να κάνουν καμιά μεγάλη καριέρα, ότι αυτό που κάνει να το κάνει σωστά και όπως πρέπει. Και δεν θεωρώ ότι είναι θέμα οικονομικών, τέλος πάντων, περιορισμών. Θεωρώ ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις, δηλαδή εμείς αυτό είχαμε πάντα σαν αρχή, ότι αν είναι κάτι το οποίο δεν μας αρέσει πρώτα απ' όλα εμάς, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όταν κάποιος κυκλοφορεί κάτι το οποίο
έχει μια σκατά παραγωγή, του αρέσει, δεν γίνεται να του αρέσει. Είπαμε ότι προκειμένου να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι σκατά, μην το κάνουμε καθόλου. Όποτε είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορείς να κάθεσαι σπιτάκι σου και να τα περιμένεις όλα από τους άλλους. Πρέπει να κουνηθείς. Επειδή παρακολουθώ τα ελληνικά συγκροτήματα από κοντά, είναι σε μια φάση ότι περιμένουν να βρουν την καλή εταιρεία που θα τους τα κάνει όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να κουνηθείς, να το ψάξεις, να ψαχτείς, να κάνεις προσωπικό χρόνο, έξοδα. Δεν γίνεται να τα περιμένεις. Δυστυχώς, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και δεν είμαστε, ξέρω εγώ, άμα είμαστε μια γερμανική μπάντα, θα πέραμε ένα βανάκι και θα λεωνίζαμε. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να πληρώσεις αεροπορικά, να πας έξω, να ψαχτείς, να κάνεις γνωριμίες. Και από την άλλη, δεν υπάρχουν άτομα που να πούνε είμαι 22, δεν με νοιάζει, την κάνω. Γιατί όλοι κάπως έχουμε βολευτεί σε μια κατάσταση. Παίζουμε ένα live-άκι το μήνα, βάζουμε κάνα συντάκι το χρόνο στα 2 χρόνια άντε. Ξέρω εγώ, και νομίζουμε ότι εντάξει, κάτι γίνεται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αν δεν προωθηθεί και η σκηνή από κάποιους άλλους ανθρώπους, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, αλλά και πάλι σου λέω, ακόμη και αν βρεθούν κάποιοι και να πούνε, ρε παιδιά, οι τάδε μας αρέσουνε, κάντε κάτι, ξέρω εγώ, να σας κανονίσουμε, ελάτε να σας υπογράψουμε κάποια μεγάλη εταιρεία και αυτά, όταν θα τους ζητήσουνε να βρεθούν να κάνουν μια περιοδία ή κάτι, ξέρω εγώ, θα πούνε, παιδιά, ναι, αλλά εμείς μπορούμε τότε, γιατί τότε έχουμε άδεια και όλα αυτά τα πράγματα που ακούγονται. Αντί να πεις, φίλε μου, τώρα μου κάθεται, κάτσε να κυνηγήσω το όνειρο, μπας και μου κάτσε καλή. Κανείς δεν θα το κάνει αυτό, δυστυχώς. Αλλαγή νοοτροπίας. Διότι οι περισσότεροι εδώ πέρα παίζουν μουσική επειδή το έχουν για χόμπι. Αυτούς που κοιτάς έξω δεν το έχουν για χόμπι. Αυτοί το έχουν επάγγελμα. Αυτό είναι το επάγγελμά τους. Το κυνηγά σαν επάγγελμα. Εμείς εδώ το κάνουμε σαν τελειώσαμε τη δουλίτσα μας. Πάμε να παίξουμε και λίγο μουσικούλα. Εντάξει. Θες να γίνεις επαγγελματίας, πήγαινε στο σκυλάδι που και παίζε. Δεν πάμε. Εδώ μέσα έρχομαστε εμείς. Τα περιοδικά στην Ελλάδα, το περιοδικό μάλλον στην Ελλάδα για να μιλάμε με ακρίβεια, πάντοτε το σπρώχναν οι εταιρείες που κάνουν τις αγωγές δίσκων και το επιβάλλανε τι υλικό θα προωθήσει. Από εκεί πέρα οι άνθρωποι που γράφουν εκεί μέσα, οι συντάκτες, δεν συναντάς, πολύ σπάνια συναντάς κάποιον που να είναι αρκετά μελετημένος και καλός στη γραφή. Γιατί περισσότεροι πάσχουν και σε θέματα γραφής, γράφουν όπως γράφανε εκθέσεις στο γυμνάσιο και νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Δεν θέλω να τα ρίξω δηλαδή όλα στο Μεταχάμι και να πω ότι εγώ το και το. Μου κάνει τώρα εντύπωση που στις πάνω 100-120 σελίδες, πόσο έχει το Μεταχάμι, γύρω στις 5-6 σελίδες είναι μόνο το Hellenic Forces που ασχολείται με ελληνικά συγκροτήματα. Και ούτε ας πούμε καμία. Ξέρω, είναι ένα δίφυλλο, άντε ένα τρίφυλλο, άμα έχουν σκάσει μερικά demo παραπάνω, είναι πιο μεγάλο, ξέρω εγώ, ένα review, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, και από εκεί πέρα σε πιο μεγάλες εντέξεις ασχολείται με πιο, ας πούμε, καταξιωμένα συγκροτήματα, Rotting Christ, και τέτοιο, ας πούμε, Marauder έχουν βγάλει 4 δίσκους και μετά από 4 δίσκους αξιώθηκαν να τους κάνει μια κανονική συνέντευξη, ξέρω εγώ. Τα μεγάλα περιοδικά είναι εταιρείες, έτσι, οπότε κοιτάζουν και αυτοί το κέρδος. Όποιος τους πληρώσει, αυτό προωθούν. Να λέμε και στραβού το δίχτυ, έτσι. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι σκληρό. Αλλά είναι η αλήθεια όμως. Σήμερα δυστυχώς έχουν μπει και αυτοί στο τρυπάκι άλλων περιοδικών που δεν έχουν σχέση με το heavy metal και σκοπός είναι να κερδίσουν λεφτά. Οπότε καταλήγουμε στο να λέμε ότι ό,τι σου απληρώσουμε τόσο περισσότερο θα διαφημιστούμε. Γενικά ο τύπος δεν υποστηρίζει την ελληνική heavy metal σκηνή. Πιο πολύ άλλα είδη. Εντάξει, ο τύπος σίγουρα είναι σημαντικός και βοηθάει μια μπάντα, έστω και μόνο με τη σειραφή του ονόματος ή τέλος πάντων με μια απλή αναφορά του ονόματος της μπάντας ή κάνει, γνωστοποιεί τέλος πάντων την ύπαρξή της στο κοινό που αγοράζει το κάθε περιοδικό, οπότε όπως και το κάνεις είναι ένα κατά κάποιο τρόπο αναγκαίο κακό μέσο. Μπα, καθόλου. Ειδικά σε αυτό, ας πούμε, καθόλου, επειδή λίγο τα ξέρω καλύτερα τα πράγματα από μέσα, γενικά πιστεύω ότι ειδικά τα δύο μεγάλα περιοδικά, κοίτα, και μόνο που ξεκίνησε το Rock Hard, για να μιλάμε ας πούμε με ονόματα, και τα πρώτα τεύχη
αρκετά κιόλας τεύχη, δεν δεχόταν ελληνική σκηνή, δεν βάζανε ελληνικές μπάντες, και οι πρώτοι που βάλαν ήταν οι Fragile Vastness, αν θυμάμαι καλά, γιατί πληρώθηκε κάποια διαφήμιση. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή όταν είχαν φτάσει το 6, 7, 10 τεύχος, χωρίς να υπάρχει ελληνική κριτική, γιατί θέλαν μόνο ξένες μπάντες να κάνουν μέσα. Αυτό τα λέει όλα. Από την άλλη πλευρά τώρα το Metal Hammer, υπάρχει αυτή η ελληνική σκηνή που προωθεί, ας πούμε, τα, ή μάλλον κάνει κριτική τα demo, αλλά σίγουρα δεν προωθεί όσο πρέπει. Metal Hammer και λοιπά, δεν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπω στη διαδικασία να στείλω. Δηλαδή και ποιος θα μας κάνει κριτική. Να σου πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρω εγώ, που έβλεπα στη στήλη που έχει για τα demo που στέλνω, ρε παιδί μου, ο Συντάξης, ότι ξέρω το όνομα και αυτά, έκανε κριτική για Dragon's Lair το δεμάκι και λέει, εντάξει, το καλύτερο κομμάτι, ξέρω εγώ, είναι η διασκευή που ήταν η Loudness, ξέρω εγώ, και δεν ήξερε καν τι είναι η διασκευή. Εντάξει, τώρα βγάλει συμπέρασμα από άνθρωπο που υποτίθεται θα κάνει κριτική τώρα για demo. Και λέω, εντάξει, όχι, δε, μακριά. Παρότι ήμασταν από τη μερίδα των ανθρώπων που γενικά κράζαμε τον τύπο, είναι η αλήθεια, για διάφορους λόγους, οφείλουμε να ομολογήσουμε τουλάχιστον από τον τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Έχουν συμπεριφερθεί και σταθεί σωστά και επαγγελματικά. Δεν έχει σημασία αν τους αρέσει ή όχι, έχουν σταθεί όμως επαγγελματικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Το σίγουρο μόνο είναι ότι είναι mainstream περιοδικό. Από εκεί και πέρα το παίρνεις έτσι. Ό,τι επιπλέον μπει, καλό είναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Άρα, πιστεύεις ότι έχει ευθύνη στο ότι δεν έχει προωθηθεί η ελληνική σκηνή όσο θα έπρεπε? Δεν ξέρω, για κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, ναι, σου λέω και πάλι να είναι ρηγμένο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι το επικό, αυτό μπορεί να είναι. Δηλαδή, κάποιοι ξέρω από το ατμοσφαιρικό ή από την πλάκα αντίστοιχη η ελληνική metal σκηνή, δεν νομίζω ότι είναι ρηγμένη. Υπήρχε μία έτσι αρνητική προκατάληψη και προδιάθεση για τις ελληνικές μπάντες, γιατί αυτά που βγαίνανε προς τα έξω από την Ελλάδα παλαιότερα, από θέμα παραγωγής κυρίως, ήταν σκατά. Καλός ή κακός, ήταν σκατά. Γιατί όταν έχεις να συγκρίνεις παραγωγές της δεκαετίας του 80 ελληνικές με παραγωγές αντίστοιχες γερμανικών συγκροτημάτων, ήταν η μέρα με τη νύχτα. Πλέον η ψαλίδα έχει κλείσει και αισθητά. Υπάρχουν και καλές παραγωγές στην Ελλάδα. Τα επόμενα βγήκε μετά το Metal Attack, το οποίο είχε πιο δυνατά κομμάτια, αλλά η παραγωγή ήταν για τον λοιπόν, γιατί ο Κούρτης τότε στις FM έκανε οικονομίες, μας έβαλε σε ένα στούντιο της πλάκας. Αφού πηγαίναμε για κοπή το υλικό και οι εταιρείες λέγανε είναι λάθος γραφημένες στροφές, λέει, είναι πολύ γρήγορα. Κοίταξε, όλα έχουν να κάνουν με το budget. Από τη στιγμή που το budget είναι χαμηλό, αναγκαστικά ο ήχος θα είναι μέτριος. Σίγουρα οφείλεται σε οικονομικούς περιορισμούς. Δεν διατίθουν οι εταιρείες χρήματα. Δεν δίνουν πλέον οι εταιρείες χρήματα στις μπάντες που είναι στη δισκογραφία. Οι μπάντες από μόνες τους δεν θέλουν και αυτές να πληρώσουν, περιμένουν να δώσει η εταιρεία χρήματα. Και γενικότερα η κατάσταση είναι ασφαλός κύκλος. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και συνήθως αυτός που κάνει πίσω είναι το στούντιο, δίνοντας συνέχεια την κατώτερη τιμή μπορεί να δώσει, προκειμένου να αρπάξει παραγωγές από άλλους, τέλος πάντων ανταγωνιστές. Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω κόσμο που γράφουν έξω, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι η μόνη μας διαφορά με τα... Δεν υπάρχει διαφορά στα μηχανήματα. Η μόνη μας διαφορά είναι ότι όταν πας να γράψεις έξω έχεις πολύ περισσότερο χρόνο από ότι στα στούντιο εδώ πέρα, στην Ελλάδα. Πηγαίνουν ορισμένες μπάντες και κλείνουν lockout ένα στούντιο για 1-1,5 μήνα στο εξωτερικό. Ενώ εδώ πέρα μέχρι 10 μέρες το πολύ. Αν κάτσεις και δουλέψεις τον αντίστοιχο χρόνο και εδώ στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα παρόμοιο θα είναι. Δηλαδή υπάρχουν στούντιο τα οποία έχουν πραγματικά 10 φορές καλύτερα μηχανήματα και από εδώ και από το Fredman. Και από το Fredman αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν καλύτερα μηχανήματα. Δεν μπορούν να βγάλουν ούτε το 1 δέκατο του ήχου του Fredman. Γιατί πολύ απλά ο Fredman δεν μεγάλωσε με γονίδι,
αλλά μεγάλωσε με rock και με AC/DC. Πρέπει να πω ότι αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες κατά τη γνώμη μου. Στην τεχνογνωσία και στην έλλειψη της έννοιας παραγωγός, του ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος έχει άποψη και γνώση για αυτού του είδους τη μουσική. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι ένας άνθρωπος που κάνει μπουζούκια μπορεί να σου φτιάξει τον ίδιο ήχο και για rock. Δεν έχουμε επέμβει σε κανένα αποτέλεσμα, ούτε έχουμε πει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει παραγωγό. Βέβαια, παρόλα αυτά, δεν θεωρώ ότι είναι κακό να υπάρχει ένας παραγωγός. Βοηθάει πολύ και θα έπρεπε τα group να μην νιώθουν άσχημα όταν ακούνε τη λέξη παραγωγός. Αρκεί φυσικά να είναι ο κατάλληλος. Το οποίο σημαίνει να είναι μεταλλάς, να ξέρει από μουσική φυσικά και να έχει όρεξη. Αυτά τα τρία. Ωραία. Όταν υπάρχει αυτό, είναι ακόμα πιο καλό για κάθε συγκρότημα που ηχογραφεί. Για να σας δώσουμε να καταλάβετε λίγο καλύτερα την προχειρότητα που διακατέχει την ελληνική πραγματικότητα, ακούστε μερικά ακόμα παραδείγματα ανθρώπων που έζησαν καταστάσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Με το που πήγα και είδα το πόσο οργανωμένα ήταν έξω, δηλαδή το ότι πραγματικά ένας ηχολήπτης ήξερε να σου πει πού να παίξεις, πού να σταματήσεις και τι ήχο να σου κάνει, και αυτό δεν το είχα δει εδώ. Δεν είχα την τόση εμπειρία ώστε να το δω και κανένας δεν με έπιασε από το χέρι να μου το δείξει και να μου το πει. Πόσο μάλλον και στις σχολές που διδάσκανε τότε, ξέρεις, ηχοληψία και μουσική τεχνολογία, που δεν είχε καμία σχέση, κανένας δεν ήξερε τον ρόλο του rock. Κανείς δεν ήξερε δηλαδή πραγματικά να βγάλει έναν ήχο ωραίο metal. Οτιδήποτε και να είναι. Όχι να πιάσει μια παραγωγή black album, αλλά να πιάσει το σωστό feeling. Τι θα γίνει στη Γαλλία? Της π***ας. Της π***ας το πανηγύρι. Όσον αφορά τη διοργάνωση, πιστεύω ότι η κατάσταση στο εξωτερικό είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στην Ελλάδα. Είτε είσαι μεγάλο group, είτε είσαι μικρό group που δεν σε ξέρει μάνα σου, σε αντιμετωπίζουν το ίδιο. Εντάξει, ήταν εντελώς διαφορετική κατάσταση. Και από θέμα, ξέρω εγώ, και όλο το ταξίδι και το διοργάνωση. Φαντάσου, ξέρω εγώ, τώρα μικρές μπάντες ήμασταν όλοι, εκτός από 2-3, δηλαδή κάτι Hyrax, κάτι Blaspheme. Φαντάσου, είχε catering, ξέρω εγώ, εκεί το όλο το σκηνικό, είχε stage manager, μέχρι και ασθενοφόρο, εταιρεία security είχε. Άλλη κατάσταση εντελώς. Τα παιδιά πάνω εγάλη, γαμώ τα παιδιά, ήταν μας πήραμε το αεροδρόμιο, είχαν νοικιάσει μπανάκι για όλες τις μπάντες, μας πηγαίναν από εδώ από εκεί, ήταν ξενοδοχείο, πληρωμένα. Ήταν εντάξει, αυτό δεν τα βρίσκει, όπου και να πας. Δηλαδή για εδώ στην Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και από θέμα μαγαζιά και από θέμα οργάνωσης γενικότερα, ρε παιδί μου. Καμία σχέση. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις στη Γερμανία ανθρώπους 40, 50, 60 χρονών να πηγαίνουν στα φεστιβάλ με τις οικογένειές τους, με τα εγγόνια τους. Να βλέπεις τη γιαγιά στο δρόμο να φοράει μπλουζάκι του Βάκεν και του κάθε φεστιβάλ στο κάθε χωριό. Και εδώ ακόμα να σε κοιτάνε περίεργα αν έχεις μαλλιά ή ξέρω εγώ σκουλαρίκια ή φοράς μπλούζες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η νοοτροπία των Ελλήνων. Δυστυχώς κρατάει πίσω όλα αυτά που λέμε. Γιατί στη Γερμανία το heavy metal θεωρείται ότι παράγει κουλτούρα. Εντάξει, είμαστε ψαροκόστανα πολύ πίσω. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν φταίμε γι' αυτό, σίγουρα. Έχουμε πιστεύω πολύ πιο δυνατά άτομα και κινητήρους μαυλούς αν θέλεις. Απλά εντάξει, είμαστε λίγο ξενωμένοι τώρα. Πιο πάλι τελευταίοι, ξέρω εγώ. Βαλκάνια. Και δεν θέλουμε ότι όχι. Πώς το πρώτο. Ψαροκόστανα. Όλες αυτές οι συνθήκες λοιπόν κάνουν αφενός τους Έλληνες μουσικούς να μην θέλουν να ασχοληθούν με το metal και αφετέρου τους οπαδούς να χάνουν τη διάθεση να τους στηρίξουν. Επίσης, όσο περνάνε τα χρόνια και οι υποχρεώσεις αυξάνονται, τόσο περισσότερες δικαιολογίες γεννιούνται. Δύο λέξεις. Αλλαγή προτεραιότητων. Όταν αλλάξεις προτεραιότητα, όταν η μουσική δεν είναι η πρώτη σου προτεραιότητα, και δεν είναι πάντα κακό έτσι, μπορεί να κάνεις οικογένεια. Μπορεί να βαρεθείς και να θες να ασχοληθείς μετά με την κυπουρική. Δεν είναι τίποτα.
ένας εξωγενής παράγοντας είναι καθαρά το θέμα, το αυτό που είπα προηγουμένως, το επαγγελματικό. Δηλαδή η δουλειά και οι ώρες οι οποίες αφιερώνονται σήμερα στη σημερινή εποχή για να μπορέσει κανείς να επιβιώσει είναι, μπορώ να πω, σχεδόν απαγορευτικές κάποιες φορές για να διατηρήσεις τη φλόγα και το πάθος που υπάρχει μέσα σου για να ακολουθήσεις το είδος, είτε σαν οπαδός είτε σαν οργανοπαίχτης κάποιου οργάνου. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από το πάθος που έχει ο καθένας, έτσι. Η ζωή πώς τα φέρνει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σίγουρα γκρουπ που ιδρύθηκαν και στην πορεία βρήκαν δυσκολίες, διαλυθήκαν, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι δεν είναι αυτό που του σταμάτησε αγάπη τους για τη δημιουργία, αλλά είναι άλλα πράγματα που είναι έξω από την μουσική. Μετά τα 30-35 δημιουργείς οικογένεια, το ένα το άλλο, και κάπου κουράζεσαι, δεν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ένας σοβαρός λόγος αυτός. Ένας άλλος σοβαρός λόγος είναι η κούραση. Δηλαδή μια μπάντα 20 χρονών, το να έχει κυκλοφορήσει ένα-δύο άλμπουμ, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λόγος για μένα να συνεχίζει. Γιατί με αυτό δείχνει ότι δεν ασχολείται, δεν δουλεύει, δεν κάνει. Είμαστε βολεψάκηδες, δηλαδή βολεψάκηδες του στυλ. Έχουμε ένα σπιτάκι να μείνουμε, έχουμε το φαγάκι μας να φάμε. Γιατί να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, και εγώ το έχω κάνει αυτό. Καλά περνάμε, βρίσκουμε, πίνουμε τις μπύρες μας εδώ πέρα. Δεν βγάζουμε και κανένα κόμμενα, ωραία είμαστε. Είναι ίσως απογοήτευση από τη στήριξη του κόσμου, από τη στήριξη κάποιων περιοδικών. Γενικότερα από αυτούς που κινούν τα νήματα, ας πούμε, στη μουσική. Είναι η απογοήτευση. Κάτι που κανονικά είναι ντροπή και απαράδεκτο να υποθεί, διότι πάει κόντρα στις πραγματικές αξίες του heavy metal, είναι ότι πολλοί απομακρύνονται από αυτό λόγω των γυναικών ή μάλλον λόγω της έλλειψης αυτών. Heavy metal και γκόμενα δεν συμβαδίζει. Άμα θέλουν το... Λόγω στην γκόμενα ψάχνουν τώρα. Άμα θέλουν να στο πάρουν χαμπάρι. Γιατί κάποτε, ξέρεις, στα μαγαζιά έπαιζε πολύ καμάκι. Καμακώνα με γκόμενα. Πού το αυτό το. Είναι μεγάλος παράγοντας στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες στο heavy metal, ενώ υπάρχουν γυναίκες στο rock γενικά, δεν υπάρχουν στο heavy metal, οπότε πολύ λογικό είναι ότι τα παρατάνε από ένα σημείο και μετά για τον προφανή λόγο. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, απλά εύχομαι, μάλλον απλά με λύπη μου διαπιστώνω ότι έχουμε καταντήσει σαν τους Άγγλους και τους Αμερικάνους και δεν μπορούμε να κρατήσουμε μια παράδοση, μια... Δυστυχώς, πικρή ακακία όπως εσύ πες το, θα πέσει λογοκρισία. Εδώ οι περισσότεροι βάζουν, ξέρω, μια μπάντα για να βγάλουν γκόμενα. Εντάξει. Βγάλαμε μία, βγάλαμε δύο, βγάλαμε τρεις, πέρασε μια δεκαετία χρόνια, βρήκαν αυτοί που τους άξιζε, γυναίκα τους χωράνε στο κεφάλι τους και το σφύριξε. Αν σε αυτά αποσκοπούσαν, εντάξει, δύο να δώσουν καλούς απογόνους. Ακούγονται κάπως πεσημιστικά όλα αυτά, έτσι. Κι όμως, όλη αυτή η προσπάθεια δεν γίνεται μάταια. Όλη αυτή η κίνηση στο underground έχει εκτιμηθεί πολύ. I think the first important feeling that I had, it was here in Athens, you know, it was not in Italy. The first time that I got in contact with a small heavy metal scene, the one that I had in my mind, but I could never had at my place. I could never had it. I could never have it in Venice, you know. It was when I came here. When I came here, it was, you know. It was something amazing. I didn't think there could be something like that. The Greek metal is fucking killer. To all my friends and fans in Greece and all over Europe and the world, thank you very much. I could not be here doing this without you guys. It's because of you that I'm here, and it's because of you that I will stay here. So thank you for the support. I love it. I love it. I think I was probably born here. I was banished. Hello, heavy metal stands on its own now. It stands on its own. This is one of the strong points of the world for metal. You know, look at Battle Royale, look at my kids, you know. Αν αυτή τη στιγμή αισθάνεστε άσχημα, θα σας συμβουλεύαμε να βγάλετε από τη σκονισμένη δισκοθήκη σας τον αγαπημένο σας heavy metal δίσκο. Ή ακόμα, να πιάσετε την παλιά σας κιθάρα
και να θυμηθείτε κάποια τραγούδια που παίζατε και νιώθατε ελεύθεροι. Αν από την άλλη δεν σας ενδιαφέρει, δεν σας κάνει την παραμικρή αίσθηση, τότε κλείστε το DVD και αγνοήστε και όλα τα προηγούμενα. Ακόμη και αν χρειαστούν 1000 χρόνια για την ελληνική heavy metal σκηνή να πρωταγωνιστεί στο παγκόσμιο στερέωμα, το underground θα παραμείνει ζωντανό. Η φλόγα του θα καίει για πάντα και όσοι το αγαπούν δεν θα τα αφήσουν ποτέ. Το underground είναι η πηγή, είναι η ζωή του heavy metal. Χωρίς το underground δεν θα υπήρχε heavy metal. Θα είχε πεθάνει προπολού. Είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει στο heavy metal, γι' αυτό το στηρίζουμε. Και για προσωπική μας ευχαρίστηση, αλλά και γιατί μόνο έτσι προχωράει η σκηνή. Ωραία. Πες μας εγώ τι σημαίνει για σένα heavy metal. Heavy metal σημαίνει ζωή. Αυτό. Απλά. Το heavy metal για μένα είναι ζωή. Τρόπο ζωή. Το heavy metal για μένα. Είναι τρόπο ζωή. Η ίδια μου ζωή. Είμαι στα 50 μου, φίλε. Δεν είμαι ούτε πιτσιρικάς ούτε τίποτα. Το κάνω αυτό συνειδητοποιημένα. Είναι το αίμα που τρέχει μέσα στις φλέβες μου. Καταλάβες. Είναι ο αέρας που ανασένω. Τρόπο ζωή. Κάθε μέρα, σχεδόν όλη μέρα ασχολούμαι με το heavy metal. Δεν ξέρω αν είναι τρόπο ζωή. Αλλά είναι η βασική μου ασχολία. Heavy metal is the story of my life. Και Θοδωρά. Τρόπο ζωή. Το αγάπησα και δεν πρόκειται να το παρατήσω ποτέ. Διάφορα πράγματα τα κάνω επειδή έχω επηρεαστεί, ας πούμε, από το heavy metal. Τρόπο ζωής. Και να αντιδράς στο κάθε τι που είναι λάθος. Ελευθερία, αδρεναλίνη. Είναι ένας τρόπος ζωής. Βέβαια είναι λίγο kitsch αυτό που σου λέω τώρα, παιδί μου, αλλά αυτό είναι. Πολλές φορές γίνεται τρόπο ζωής. Ότι διαφέρω από όλους τους άλλους. Δεν είμαι μες στη μάζα. Όταν φτάσαμε στην ηλικία και η μισή μας μέρα αφιερώνεται στο heavy metal και η άλλη μισή στον Ηρακλή, καταλαβαίνεις ότι είναι η μισή μας ζωή. Αυτό που σου δίνει τη μεγαλύτερη γάμα συναισθημάτων. Είναι το βασικότερο κομμάτι της ζωής μου. Είναι επαναστατικό, είναι ανησυχία. Σημαίνει ότι αυτός που ακούει metal είναι άτομο που ψάχνει. Δηλαδή πίσω από τους στίχους, πίσω από τη ζωή του, δεν βλέπει μια μορφή διασκέδασης ισοπεδωτική. Είναι υποψιασμένος ο μεταλλάς, πάντα είναι. Και αυτό και πάντα φοβίζει. Είναι ένας τρόπος ζωής, δεν είναι διασκέδαση ή απλή μουσική. Το heavy metal είναι μουσική για ανήλικους. Δεν είναι για φρόλους και ανήλικους. Με λίγα λόγια, ξεκάθαρα πράγματα. Όχι μαλακίες τώρα λέμε. Το metal είναι για μικρούς. Και για τα σκυλάδια και για τους μεγάλους και τα κλαρίνα. Τρόπος ζωής, μία από τις μεγαλύτερες διασκεδάσεις και η μουσική που μου έχει προσφέρει τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη, πέρα ότι μπορεί να τη βλέπουμε και να γουστάρουμε, να χαβαλεδιάζουμε, νομίζω ότι είναι για μια πτυχιακή που κάνεις και ήθελα να πω μια φράση που δεν θα ήταν έτσι πολύ επιτρεπτό να υπάρχει μέσα, αλλά μπορούμε να την τροποποιήσουμε. Οπότε θα σταματήσω στο heavy metal σ' αγαπώ, να ξενερώσω δεν μπορώ. Θα το φωνάζω δυνατά, heavy metal ρε παιδιά. Heavy metal ρε μ***α. Αυτό.
Τι σημαίνει για σένα heavy metal? Τρίχες. Ακόμα και άσπρες. Όσο κρατήσουμε. Εντάξει, είναι γενικότερα στάση τρόπος, όσο και να κάποιοι δεν μένουν σε αυτό. Αλλά τελικά κάποιες φορές μερικά πράγματα ίσως και να έχουν σημασία. Και καλό θα ήταν στεκόμαστε σε αυτά. Για πες για το heavy metal τίποτα εσύ. Heavy metal, πύρες, αλητίες. Για πες, τι σημαίνει heavy metal? Heavy metal είναι τρόπος ζωής, είναι αλητίες, είναι πύρες. Τι σημαίνει το heavy είναι ο τρόπος ζωής μου. Δηλαδή? Δηλαδή είναι το πείσμα μου, το κατεστημένο που λέμε.